Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φέτος που έχω πει πίνω καψούριδες. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ραδιοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε. Εδώ είμαστε σήμερα, όπως ακούτε είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, κάτι σπνεόμενα, κάτι σουξουμούξου. Οπότε πάμε κανονικά σήμερα, με φουλ ένταση. Κωστής Τσατζαρός στο μικρόφωνο. Πάμε να κάνουμε και σήμερα μια γνήσια και αυθεντικά ζουμουσάδα. Στο τίτι δασκαλάκι πίσω από τον μπλιμπλίκι. Κανονικά. Αδερφέ μου. Έχω σωτήρι δασκαλάκι πίσω από την κοσολιέρα. Και όλους σας εκεί πέρα έξω. Την Παρασκευή να την νιώθετε στην ατμόσφαιρα. Υπάρχει. Την αφουγκράζεστε. Ισπνεόμενοι κι αυτοί. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά ωραία πραγματάκια. Μην ξεχνάτε ότι και σήμερα έχουμε να δώσουμε πάρα πολύ ωραίο δώρο. Ένα ξύλινο κουτί φτιαγμένο από τα χέρια του κύριου Διονύση, του συντριβανίσιου 84 ετών, παλιός επιπλοποιός, ήρθε χθες, τα είπαμε από κοντά και έδωσε ένα ξύλινο κουτί, καταπληκτικό κουτί ΠΑΟΚ, με μεταξωτυπία ΠΑΟΚ επάνω, με το σήμα, με το ζουμουσού, ένα κουτί για να φυλάτε διάφορα δικά σας αντικείμενα, είτε κασκόλ είναι, είτε αυτοκόλλητα είναι, είτε κοκάρδες είναι, οτιδήποτε. Ένα ξύλινο, πολύ ωραίο κουτί. Πολύ ωραίο κουτί, είτε κομπολόγια, είτε μπρελόκ, τέτοια πράγματα. Είναι αρκετά μεγάλο το κουτί, φανταστείτε, περισσότερο από μία παλάμη, πιο μεγάλο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 5526 FM με ελληνικούς ή με λατινικούς χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας. Ανοίξαμε και τον πλυμπλίκι. Γράφετε αθλητήριος ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε τα μηνυματάκια σας και στον πλυμπλίκι. Στο Facebook πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα. Πολλά έχουμε να συζητήσουμε, να θυμηθούμε φυσικά ότι η χορηγή της πρώτης ώρας είναι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. 50 χρόνια εμπειρία. 50 χρόνια εμπειρία στις ηλεκτρικές συσκευές, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη. Και βέβαια συνεργασία τρομερή αυτές τις μέρες με την LG για στεγνοτήρια, πλυντήρια, με την τελευταία λέξη τεχνολογίας. Κάντε τη βόλτα σας από την Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό να δείτε ότι όντως έτσι είναι όπως σας λέμε. Επίσης χορηγός πρώτης ώρας είναι η Ervandol, η κρέμα που έφτιαξε η Σύναψη, σε ελληνική εταιρεία, με ανθρώπους άριστα καταρτισμένους, επιστήμονες από πρώτο επίπεδο, που κατάφεραν να φτιάξουν μια κρέμα για τις αρθρώσεις σας, για τις κλειδώσεις σας, για τα αυγενικά σύνδρομα, για τις θλάσεις, οτιδήποτε πόνο έχετε. Τώρα, ειδικά που ο καιρός κρύωσε, τώρα που έπεσε η θερμοκρασία, θα δείτε πόσο ανακούφιση θα νιώσετε μόλις χρησιμοποιήσετε την Ervandol. Μπείτε και στο διαδίκτυο ervandol.gr για να ενημερωθείτε για τη συγκεκριμένη κρέμα. Χορηγός πρώτης ώρας. Επίσης είναι η Εσκιάδης υγρή αεροκίνηση, η οικογένεια που γνωρίζει όπως λύγει το αυτοκίνητο στην πόλη και θα σας βάλει το υγρή αέριο για να γλιτώσετε ένα κάρο λεφτά. Σχεδόν μισά λεφτά θα πληρώσετε το μήνα στον προϋπολογισμό. Σχεδόν μισά λεφτά. 473-118 για να ενημερωθείτε. Σήμερα λοιπόν κληρώνουμε το τελευταίο ρολόι από την Climart, που είναι κορυφαία στο είδος της, στα κλιματιστικά. Κωνσταντίνος και ο Σες, προσφέρουμε το πέμπτο ρολόι σήμερα. Πέμπτο ή τέταρτο. Πρέπει να το δω τι έχουμε κάνει. Νομίζω, σίγουρα όμως έχουμε ένα ακόμα. Αυτό είναι ή το τέταρτο ή το πέμπτο. Θα βγω και θα δω. Δεν θυμάμαι καλά τώρα τι έχουμε κάνει. Αλλά σήμερα κληρώνουμε επίσης ένα υπέροχο ρολόι από ανοξείδωτο ατσάλι, με μπρασελέ, με χρονογράφο, με χρονόμετρο, με ψηφιακή ένδειξη, με χιλιάδιο. Καταπληκτικό ρολόι από την Climart. Κλιματισμός Daikin, ό,τι εσείς θέλετε. Δυο λοιπόν τα δώρα. Ένα ξύλινο κουτί υπέροχο, ΠΑΟΚ, με μεταξωτυπία, με το δικέφαλο, με τα 4 γράμματα. Φτιαγμένο από τα χέρια, χειροποίητο. Ανοίγει με καπάκι, ένα όμορφο κουτί, σαν αυτά που έχει δώσει σε όλους όσους αγαπάει ο κύριος Διονύσης, και στον Ιβάν και στον Καρσία και σε παίκτες πρωτοκλασσάτους και σε φίλους απλούς ακροατές εκπομπής. Σήμερα λοιπόν
δίνουμε το 100ο κουτί. Θα τη βγάλουμε σήμερα την εκπομπή, δεν υπάρχει περίπτωση. Και σήμερα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Ένα βιχάκι που και που, αλλά δεν μασάμε. Γράφετε λοιπόν FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Θα μπούμε στα αθλητικά, θα μπούμε για το αυριανό μάτς σε λίγο. Χάλασε ο κόσμος με το θάνατο του Χιου Χέφνερ. Έφυγε πλήρης κουνελιών και πλήρης γυναικών. Ο τύπος, με κανένα δυο πρέπει να πήγε. Εντάξει, τα νούμερα που ακούγονται κάτι 4.000, 5.000 κτλ. Φίλε, με τον Αντροκουμπάς μόνο δεν πιάνει. Αν και νομίζω ότι αν μπορεί κάποιος να πει ότι ξέρετε, μάλλον, γιατί όπου έσκυβε, δηλαδή έπεφτε, γαμπίμπιπ. Ταινιζόταν εκεί που φτενίζεσαι, ρε παιδί μου, στο χώρο σου. Αν είναι μία λίγο πιο πέρα, λίγο πιο αριστερά-δεξιά και είναι όπως πρέπει τοποθετημένη, μπορεί και ταυτόχρονα με το φτένισμα, αχ, χρακ, να γίνει κιόλας δηλαδή, δεν είναι. Ή παράδειγμα, γλιστράς, βγαίνεις από τον μπάνιο. Δεν σας έχει τύχει ποτέ. Το πρώτο βήμα εκείνο, το βήμα το πρώτο με το βρεγμένο πόδι. Αν δεν υπάρχει χαλάκι, ξέρω εγώ, ή να πούμε ζουξουμούξου. Χλάτς, γλίστρισε, παπ, έριξε ένα χέρι. Κατεβαίνει τις σκάλες, ο τελευταίος μπερδεύεται η παντόφλα. Κάτω έχει μία στο ένα γονάρι, μία στο άλλο γονάρι. Όπως κατεβαίνει, τρώει την κατραπακιά, παπ, 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 και με τις δύο. Θα μου πεις πώς γίνεται, εντάξει, είναι και πώς θα σκοντάψεις. Άλλες απλές καθημερινές στιγμές που γίνονται σε ένα σπίτι, φίλε Σωτήρη, μην γελάς. Είναι η πραγματικότητα, αδερφέ, έτσι συμβαίνει. Αν μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι μία λέξη γράφτηκε αποκλειστικά για αυτόν, τότε ο κουνελοπνίχτης θεωρώ ότι γράφτηκε για το Χιου Χέφνερ. Ξέρετε ποιες παρήλασαν, θα πω τώρα, πράγματα που πρέπει να είσαι σαραντάρης πλάς. Ποιες Ελληνίδες διάσημες πόζαραν στο Playboy. Θα σας πω ονόματα που θα λιποθυμήσετε. Διότι κάποιες, ναι, φαντάζεσαι τώρα η Βάνα Μπάρμπα. Είναι δυνατόν να μην έχει ποζάρει η Βάνα Μπάρμπα, ας πούμε. Λογικό. 1-5 απόδοση. Είναι δυνατόν η Νόνη Δούνια, αυτό το υπέροχο πλάσμα. Την είδα πέρσι στις Σπέτσες, γιατί είναι σπετσιώτησα. Κρατιέται σε άριστη κατάσταση, φίλε, παρότι μαμά. Άριστη. Καταπληκτική. Τρομερό κορμί, φίλε, ελληνική ομορφιά. Αυτές λοιπόν τώρα, οι Λάσκαροι, 1-0-5 απόδοση. Δεν αποζάρει Ζωήτσα. Καλά να είναι εκεί που είναι. Δεν αποζάρει Νόνη Δούνια. Η Νίκη Κάρτσονα. Αυτές ήταν, δίνανε χαμηλή απόδοση. Αλλά η Γαλάνη έδινε 320 απόδοση. Είναι να πάρει η εθνική πουα-πουα το επόμενο Μουντιάλ. Που δεν έχει προκριθεί καν. 360 απόδοση. Η Δήμητρα Γαλάνη. Λέμε τότε δεν μπορεί. Είναι Δήμητρα Γαλάνη του Χαραλάμπους. Δήμητρα Γαλάνη του Σάβα. Είναι καμιά ξαδέρφη πρώτη. Τίποτα συνεπωνυμία και συνωνυμία. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί. Εντάξει, βέβαια έκανε ρεκόρ πωλήσεων γιατί ο κόσμος περισσότερο από. Θα μου πεις, πώς παίρνει ρε παιδί μου το κυνηγεσία και κοινοφιλία για να δει ένα αφιέρωμα. Από περιέργεια, ρε παιδί μου. Ή ξέρω εγώ, η ζωή της Φάλαινας. Να δει πώς ζουν οι Φάλαινες. Ή ο άλλος, ξέρω εγώ, η ψυχολογία της Μπεκάτσας. Πήρε από περιέργεια να δει, είναι δυνατόν. Μιλάμε για τεράστια φωνή τώρα, έτσι, άσχετο. Έτερο νεκάτερο. Η Γαλάνη. Τρομερή φωνή. Μοναδική. Ασχέτως που δεν είναι το ρεπερτόριο μας, αλλά λέμε τώρα. Διαβάζω λοιπόν. Τον Οκτώβριο του 85 η ζωή Λάσκαρη. Πανικός, πάταγος. Εντάξει, η Ζωήτσα, όχι έτσι όπως τη βλέπουμε στους κατήφορους και εκεί που βάζει τους άλλους να ξυρίζουν τα μουστάκια, που τότε είχαν παιχτεί πάρα πολλές. Παίχτηκαν για την πάρτη της πάρα πολλές προβολές ταινιών στους κινηματογράφους. Εννοώ. Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Και χθες βέβαια είχε, τι είχε, κατήφορο. Α, το μουστάκι. Εντάξει, φίλε, το πάρα πολλές φορές την έχουν παίξει την ταινία. Από εκεί και πέρα, ακούστε λίγο. Μάρο Κοντού. Επίσης όχι στην εποχή που Αντωνάκη μου το καπέλο και τέτοια, που τότε τρίζαν τα μάρμαρα, έτσι. Μιλάμε για την εποχή της. Γυναίκα που κάρφωνε από την προσωπική με το ΑΕΡ.
πάνω από ένα 80 η Μαροκοντού, σωστά. Ψήλη, εντάξει, ένα. Okay. Με το τακούνι είναι πολύ ψήλη για την εποχή τη. Και τη λέγαμε Μαροκοντού, φίλε, είναι δυνατόν. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, Μέρη Χρονοπούλου. Επίσης, αυτές πιάζανε εκεί, ξέρεις, εκεί που αρχίσανε σιγά-σιγά να. Ε? Ναι, ναι, δεν θέλω να πω τη λέξη Μίλφα, αλλά οκ. Okay. Μαρία Ιωαννίδου, γυμνάστρια ή του Φρέντι Γερμανού, λατρεμένου η συμβία. Λαϊκές τραγουδίστριες. Άντζελα Δημητρίου. Μιλάμε τώρα, ξέρετε, 85, 87, 88, 90 εκεί. Κατερίνα Στανίση. Μπογιός σου το είπε, μπογιός. Μπογιός σου το είπε, μπογιός. Άντζη Σαμίου, επίσης γυναικάρα, ψηλή, όμορφη, μελαχρινή κτλ. Ισαβέλα Δάρα, Νόνι Δούνια, Νίκη Κάρτσονα. Ισμήνη Καλέση, πάμε περιοχή βιντεοκασέτα. Ο Όλυμπος και ο Κίσαβος στα δύο βουνά μαλώνουν. Ήταν το πρώτο ανάγλυφο τεύχος. Δηλαδή πώς είναι τώρα κάτι Mickey Mouse που είναι, βγαίνουν έξω από τη σελίδα. Κάτι τσάντες, οι τσάντες φέτος σχολικές είχαν ανάγλυφα από 3D, τρισδιάστατο. Τέτοιο τεύχος ταινίες μην καλέσει. Κωνσταντίνα Μιχαήλ, αν δεν σε λέει κάτι το όνομα, τότε με τον παντρεμένη έχουν ψυχή του οδοντογιατρού ή του Παρτσαλάκη η γυναίκα, η ξαθιά. Επίσης 8.50 απόδοση. Δεν υπήρξε σεξ σύμπολ που δεν άφησαν τότε. Βάνα Μπάρμπα, Χριστίνα Παπά, από όλες αυτές που λέμε η μόνη που μπορεί τώρα να βγει και να περπατήσει έξω και να πει σε αργατάκια. Γογό Μαστροκώστα, μακρύς κατάλογος, όπως είπαμε, Δήμητρα Γαλάνη, Νένα Χρονοπούλου, επίσης, πολύ δυνατή, με ωραία μάτια, και άφησα τελευταία, κατόπιν επιθυμία σου, φίλου μου του Σωτήρη Δασκαλάκη, και εδώ μπορούμε να εκφράσουμε ανοιχτά αυτά που λέμε εκτός γυαλίματος. Άφησε τελευταία την Άντζελα Γκερέκου με κοντό μαλλί, μπλε μάτι, 1996. Τώρα, γιατί αφήσαμε την Άντζελα Γκερέκου τελευταία, όχι τώρα, τώρα είναι και μαμά και κυρία Βοσκόπουλου, αλλά μιλάμε για εκείνες εποχές ότι ένα χειροκρότημα όμως πιστεύω ότι μπορούμε. Αυτή είναι η μικρή μας, έτσι, η μικρή lifestyle αναφορά, μια μικρή οδή σε αυτό το λεβέντι, που έφυγε χθες στα 91, πλήρης κουνελιών, πλήρης γυναικών, πείτε τον όπως θέλετε. Όποιος κακή κουβέντα άντρας είπε για αυτόν, πιστεύω την είπε από ζήλια. Ή τελικά επειδή ήθελε να δείξει ηθικολόγος, γιατί δεν υπάρχει άντρας να μην έχει ρίξει μια κλεφτή ματιά στο περίπτερο ή στο περιοδικό. Τώρα βέβαια αυτά δεν πεθάνανε, τι περιοδικό, όταν το διαδίκτυο είναι ένας αχανής χώρος που μπορείς να δεις οτιδήποτε. Γι' αυτό λέμε προσέχετε ποτέ. Μην αφήνετε τους πιτσιρικάδες, τις πιτσιρίκες, ποτέ τα παιδιά σας μόνο στο δωμάτιο με το διαδίκτυο. Έτσι είναι ένας αχανής χώρος που ούτε ξέρεις ποιος έχει μπει μέσα και τι γίνεται εκεί. Η Ostersund στην παρθενική της εμφάνιση, διαβάζω στους ομίλους του Europa League. Ξέρετε την αναφέρουμε επειδή τη συναντήσαμε. Πραγματοποιεί φανταστική πορεία και ο 30χρονος άσος της Μπρουατ Νούρι έγινε ο πρώτος Ιρακινός ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε αυτή τη φάση διοργάνωσης, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη αξία στην ιστορία της ομάδας. Τι γίνεται. Επικράτησε 2-0 τη Ζόρια Λουχάνσκ. Ομάδα που τη λένε Ζόρια. Το λέω γιατί έρχεται Πέμπτη βράδυ και ένα κενό υπάρχει γενικά μέσα μας. Η Πέμπτη. Βράδυ πονάει. Τέλος πάντων. Να πούμε ξανά ότι σήμερα κληρώνουμε. Δύο υπέροχα δώρα. Ένα καταπληκτικό ρολόι με μπρασελέ από ανοξείδωτο ατσάλι, προσφορά από την Glimart, και ένα ξύλινο κουτί ΠΑΟΚ καταπληκτικό. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Ένα ρολόι και ένα κουτί ΠΑΟΚ σήμερα. Πάμε αύριο το βράδυ 8.30
για να γυρίσουμε στα ποδοσφαιρικά και να πάμε στα δικά μας. Πάμε να παίξουμε στη Λάρισα. Όλη την εβδομάδα λέω ότι αυτό θα είναι ένα σκληρό μάτς. Αν νομίζετε ότι η Λάρισα θα παραδοθεί, ότι θα παραδοθεί έτσι αμαχητή, κάνετε μεγάλο λάθος. Ο Κούγιας είπε φεύγω, μετά είπε ότι θα διαλύσω την ΠΑΕ, ό,τι θέλω την κάνω, μετά είπε μένω μέχρι να έρθει κάποιος και μακάρι να βρεθεί. Ξεκίνησε να πάει εκεί ο Μάτζιος. Δεν μπορεί να βγάζεις ανακοίνωση και να λες μέσα ότι σαν Λάρισα δηλαδή, και να λες ότι χάλασε επειδή το παιδί του διαμαρτυρήθηκε του Μάτζιου και ήθελε να πάει στο σχολείο για να μην χαλάσει τις φιλίες με τους μαθητές, κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν γίνεται να τα βάζεις αυτά σε μια ανακοίνωση. Πάμε λοιπόν να παίξουμε εκεί που η κλωτσιά θα πάει σύννεφο, θα βρέξει. Όπως έβρεξε στον Εύωσμο προχθές, έτυχε σε αυτή την πλημμύρα που πρώτη φορά ένιωσα ότι οδηγώ σε ποτάμι. Υπάρχει, λέει, άνθρωπος, έβλεπα το πρωί στα Δελτία, που βγήκε κολυμπώντας από το αυτοκίνητό του. Έφτασε στο νερό ένα μέτρο. Λοιπόν, στον Εύωσμο. Προχθές το βράδυ, όποιος ήταν στην Αριστοτέλους ή στην Καραολή και Δημητρίου, μιλάμε γύρω στις 9-9.30, καταλαβαίνει τι λέω. Ξαναγυρίζω στα δικά μας. Πάμε λοιπόν, θα πάει σύννεφο η κλωτσιά. Και ούτε έχει σημασία αν και ποιος θα είναι στον πάγκο της Λάρισας. Οι παίκτες της Λάρισας θα μπουν μέσα και θα χτυπάνε στο ψαχνό. Θα το δείτε. Άρα πρέπει και οι δικοί μας να είναι προετοιμασμένοι για μία μάχη. Εγώ λέω ότι η ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ έχει συγκεκριμένο ρηχό ρόστερ με λίγους παίκτες που τραβάνε το κάρο αλλά θα κλατάρουν, χθες θλάσει ο Τσόσιτς όταν παίζει Πέμπτη Κυριακή. Οι ίδιοι παίκτες το έχουμε πάθει στο παρελθόν. Έρχεται και ταυτίνει που λέγανε παλιά, δεκαετία 90 έκφραση, ο οργανισμός. Κλατάρει. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι. Αντίο ζωή. Δεν θα αντέξει άξι αυτό το ρυθμό. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Λέω λοιπόν ότι θα πρέπει εμείς φυσικά να κάνουμε το καθήκον μας. Εννοείται, δεν χρειάζεται να το πούμε. Να πάρουμε εμείς το μάτς στη Λάρισα, ένα διπλό, με μισό μηδέν, δεν με ενδιαφέρει. Είπαμε αυτό το διάστημα, Σεπτέμβρης-Οκτώβρης, να μαζεύουμε πόντους και ας μην παίζουμε μπάλα. Πού παίξαμε και μπαλίτσα? Κάτι ψηλά είδαμε. Μια βελτίωση την είδαμε. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο με το Λεβαδιακό στο Κύπελλο και με τον Μπας Γιάννενα κάποια δεκάλεπτα τεταρτάκια. Να συνεχίσει αυτή η βελτίωση. Να ενσωματωθούν πλήρως οι καινούργοι. Να φορμαριστούν παίκτες που περιμένουμε από αυτούς να είναι καθοριστικοί, όπως είναι ο Μακ που ακόμα δεν έχει βρει τον εαυτό του. Να φτάσει το πικ του ο Βιερίνια που θα είναι τεράστια υπόθεση. Ένας φορμαρισμένος Βιερίνια, ένας έτοιμος Βιερίνια. Μέχρι λοιπόν να γίνει αυτό, μέχρι να γίνουμε ομάδα, μέχρι να βρεθούν οι καινούργοι με τους παλιούς αλλά και οι καινούργοι μεταξύ τους, να μαζεύουμε πονταλάκια, τρίποντα. Αυτό έχει σημασία. Τρίποντα. Άρα, εγώ λέω ότι στο τέλος αυτής της αγωνιστικής, στο τέλος αυτού του Σαββατοκύριακου, τη Δευτέρα που θα έρθουμε, η ΑΕΚ δεν θα έχει κερδίσει τον Αστέρα Τρίπολης και εμείς θα έχουμε κερδίσει τη Λάρισα. Δεν μου βγαίνει όμως να περάσουμε εμείς τη βαθμολογία με το συν 5 που λέει η ΑΕΚ. Πώς γίνεται αυτό ρε Σωτήρη, για πες λίγο. Έχουν 13 και έχουμε 11. 11, 12, 13. 5, όντως έχουν δίκιο. Από το 11 μέχρι το 13 κάτσα να μετρήσω με τα δαχτυλάκια όπως κάναμε στο δημοτικό. Είναι 13, βγάζω 13, 12, 11. Όντως, να, τα δύο δάχτυλα σε μια παλάμη. Πόσα δάχτυλα έχει παλάμη? 5. Να ρε,
Συν 5 είναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω γιατί, αλλά κάποιοι που ξέρουν από μαθηματικά μου είπαν ότι αν λέει η ΑΕΚ τώρα που έχει 13 πάρει έναν πόντο ή κανέναν, θα πάει στους 14, σωστά. Η ΑΕΚ πάει στους 14. Εμείς έχουμε 11. Αν πάρουμε εμείς 3, πόσους θα έχουμε? 14. Τι γίνεται με το ΣΥΠΕΝΤΕ, ρε παιδιά, δεν μου βγαίνουν τα κουκιά. Βοηθάτε, ρε χριστιανοί! Αν χάσει η ΑΕΚ, θα μείνει η ΑΕΚ στους 13, θα πάμε εμείς στους 14 και τη Δευτέρα θα είμαστε πρώτοι. Σωστά! Τα λέω καλά, κάπου χάνω, φίλε. Τι έγινε, είχα βγει να παίξω μπάλα, ε! Υπάρχει στίχος του Πανούση που γενικά είναι αθυρόστομος, που τον έχω αναλύσει, και επειδή λέγαμε για τα κουνέλια πριν, έτσι θα οδηγηθούμε, φίλες και φίλοι, στο διάλειμμα, με αυτόν τον τόνο, με αυτή την φωνή που νομίζω δεν με ξανακούσετε ποτέ τόσο σιγανό, ποτέ τόσο μήλος, 88,5 ερωτικός και τα λοιπά, δεν υπάρχει, νομίζω. Υπάρχει λοιπόν στίχος του Πανούση που λέει «Όλο εμένα ναι σηκώνει να πω μάθημα η δασκάλα». Προσέξτε, «Όλο εμένα ναι» δείχνει ένα παιδί λαϊκών στρωμάτων. Δείχνει την αιμονή, τη στοχοποίηση, το ψυχολογικό bullying του δασκάλου απέναντι στο μαθητή. Τον αγνό, το λαϊκό, το απλό παιδί που του αρέσει και το ποδόσφαιρο. Είναι δικό μας παιδί. Εικάζω ότι μπορεί να είναι και παοξάκι. «Όλο εμένα» και «όλο», όχι συνεχώς ή διαρκώς, το λέει απλά και λαϊκά. «Όλο εμένα ναι, σηκώνει», δεν του λέει από την έδρα «πες μας», τον βγάζει έξω. Βορά στους μαθητές, μπροστά στον πίνακα, τον εκθέτει, τον δένει Οδυσσέα σε ένα κατάρτι. Να τον χτυπάει, να λισομανάει ο ωκεανός στο κύμα, στο πρόσωπό του. «Όλο εμένα ναι, σηκώνει, να πω μάθημα η δασκάλα». Και τώρα έρχεται η έκρηξη. Έρχεται η αντίδραση. Η αγανάκτηση που ξεχυλίζει. Το έγκλημα. Το έγκλημα, όχι πάθους. Το έγκλημα αγανάκτηση, έμφρασμο. Θα τις φάξω σαν κουνέλα. Προέρχεται από αγροτική οικογένεια. Έχει δει πως φάζουν τα κουνέλια. Δεν είναι άμαθος. Παρέστησε τέτοιου είδους διαδικασίες. Ήταν εκεί. Ήταν αυτόπτης μάρτυρας. Και λέει ναι. Θα τις φάξω σαν κουνέλα και μετά η απάθεια, η αδιαφορία, αλλά και η αγάπη για το άθλημα. Θα τις φάξω σαν κουνέλα και θα βγω να παίξω μπάλα. Κυρίες και κύριοι, ξαναλέω ολοκληρωμένο το στίχο και πάω στο διάλειμμα. «Όλο εμένα ναι σηκώνει, να πω μάθημα η δασκάλα, θα τις φάξω σαν κουνέλα και θα βγω να παίξω μπάλα». Ο ΠΑΠ για τον αθλητισμό και τα νιάτα. Λοιπόν, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με, μην ξεχνιέστε, η εκπομπή, όλη η εκπομπή, χωρίς τις διαφημίσεις, μετά το μεσημεράκι ανεβαίνει στο zoomusu.gr. Είναι το site μας, όπου υπάρχουν μέσα τα ηχογραφημένα, τα σποτάκια μας, τα ανέκδοτά μας, τα ηχητικά μας, παλιότερες εκπομπές, αρχείο, η τελευταία εκπομπή, τα νέα του ΠΑΟΚ, τα τελευταία που ανεβαίνουν, τα σημαντικότερα, δεν είναι ΠΑΟΚ το site, έτσι το ξεκαθαρίζουμε. Γενικά, ό,τι γουστάρετε, το σαν σήμερα, τα πρωτοσέλιδα, αυτό είναι το δικό μας, η δική μας γωνιά. Στο ZOOMUSU, zoomusu.gr, zms.gr ή zou. Το κάναμε και έτσι να πούμε. Αυτά, θα πάμε σε διάλειμμα, ξαναλέω, κληρώνουμε ρολογάρα, με μπρασελέ, ανοξείδωτο ατσάλι, χρονογράφο, ψηφιακή ένδειξη, με μαύρη ή άσπρη πλακέτα και ένα υπέροχο ξύλινο κουτί ΠΑΟΚ με ταξιδιοτυπία από τον κύριο Διονύση, δώρο. Το 100ο κουτί είναι αυτό, ζωή να έχεις κύριε Διονύση. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, μια χαρά, εδώ είμαστε, μπουκάραμε, μπουκάραμε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Έχουμε τα θεματάκια μας με το λαιμό, συγχωρέστε μας, μπήκατε αργότερα στην παρέα μας. Είπαμε κληρώνουμε ένα υπέροχο ξύλινο μεγάλο κουτί με μεταξωτυπία ΠΑΟΚ και επίσης μια ρολογάρα από την Climart, προσφορά δεν είναι Climart η μάρκα του ρολογιού, Climart, γραβιάς 67, 917-646, κλιματισμός Daikin, αντλίες θερμότητες, κεντρικά συστήματα VRV, λέβητες αερίου και ο Σες Κωνσταντίνος που προσφέρει σήμερα ένα ακόμα ρολόι από ανοξείδωτο ατσάλι με μπρασελέ,
με χρονογράφο, με ψηφιακή ένδειξη, με δείκτες τα πάντα όλα. Ένα καταπληκτικό δώρο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Πάμε να πάρουμε γραμμές. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Πάρα πολύ σημαντική η παρατήρηση του πρώτου ακροατή. Σημαδεύει την εκπομπή, αλλά και τις επόμενες γενιές. Πάμε στον μεθ επόμενο. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, έχω πολλά θέματα να σου πω σήμερα. Βεβαίως. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα. Έχεις ένα λαθάκι. Έχεις μια μισή διορθώσω. Ώρα. Βεβαίως, να με διορθώσεις. Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις. Η Έστερ Σουτ κέρδισε και την Ζόρια και τη Χέρτα Βερολίνου. Ναι, είπα για τη Ζόρια εγώ μόνο επειδή. Ναι, και τη Χέρτα. Σωστά. Επειδή είχαμε τα Ζόρια, μας απέκλεισε, κατάλαβες. Έχεις δίκιο, ακριβώς. Λοιπόν, για πες, λοιπόν. Για τους φίλους μου τους αεξίδες, τι έγινε ρε παιδιά. Πού είναι ο... 7 μέτρα offside. Το offside του Λιβάγια, γιατί δεν παίζει πουθενά. Τι έγινε, έχει ΑΕΚ μέταλλο τώρα, είναι Μετάλλικα. Ομάδα που, ναι, ναι. Που δεν μπορεί να... Δεν παρετείται ποτέ και κάνει ανατροπές και δεν αφήνεται στη μοίρα της. Η φτέρνα του Ενρίκε έγινε, φίλε, όχι θέμα, έγινε ανάθεμα. Η φτέρνα του Ενρίκε, έτσι. Λοιπόν. Τι έγινε το ντρόπαιο τώρα. Που λέγανε κάποιες εφημερίδες. Ντρόπαιο, όχι ρε φίλε. Ντρόπαιο. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, αν έχεις διαβάσει. Πώς δεν θυμάμαι. Εδώ ήμουν κι εγώ. Εντάξει, να μην ξεχνιόμαστε. Βλέπεις, δεν υπάρχει ούτε ένα site, μόνο στον καζέτα αναφέρει σε μια υποσημείωση. Ναι, ναι, αστερίσκος. Ότι ήταν offside. Τόσο χοντρό σου το μουστάκι του Errol Flynn. Έτσι. Και του Νταρντανιάν. Λοιπόν, 7 μέτρα είναι ο παίκτης στην Κόρυθο στον Ισθμό. Και τρώει σουβλάκια και του λένε ρε εσύ παίζουμε. Και λέει αμάν ξεχάστηκα παιδιά, 7 μέτρα. Και εμείς κερδίζαμε πέναλτι και λέγαμε πέτα το έξω. Ναι. Σε ευρωπαϊκό μάτς. Εντάξει, γι' αυτό δεν θα γίνουμε ποτέ οι ίδιοι με αυτούς. Πήγαμε μέσα στην Τότεναμ. Δεν θα γίνουμε στράτο ποτέ. Και τέτοια παλικαρίσια ανήκει με σφαγή του διαιτητή. Δεν θα την αλλάζαμε ρε φίλε ούτε με 10 προκλήσεις του Champions League Patchiness. Ακριβώς. Μου το γράφει και στο τοίχο τώρα, εδώ πριν από λίγο, πάνω στο κρεμμύδα, δηλαδή, τέτοια πράγματα. Κάποια πράγματα, ας πούμε, θα πρέπει να τα πάρουμε. Ερώτηση. Replay. Δεν. Τι replay. Πόσα replay το είδατε το σκηνικό το συγκεκριμένο. Ένα. Γιατί άλλες φορές. Δηλαδή τη φτέρνα, ας πούμε, του Ερίκη, πόσες φορές, θυμάστε πόσες φορές την έδειξαν. Συνέχεια. 142 και ακόμα τη δείχνουν σε αφιερώματα επαναλήψεις. Την περασμένη εβδομάδα την είδα, τι εννοείς. Έχω τέτοι βίσω σπίτι, την περασμένη εβδομάδα την είδα. Δηλαδή πραγματικά να μπορείς. Όπως βλέπετε αυτά που λέω για τον κίτρινο φύλλο, έτσι. Να έχετε το νου σας. Το νου μας μάλλον, να έχουμε όλοι. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο να πω για να κλείσω. Για την ΑΕΚ των 14 παιχτών τα έχω πει και από επιστημονικής απόψεως ότι θα κλατάρει πριν... Δεν γίνεται αλλιώς. Εσύ σαν φυσικοθεραπευτής το ξέρεις καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η ΑΕΚ να βγάλει με χρονιά. 13 πλέον, με 13 πλέον 13. Ποδοσφαιριστές, όχι χρονιά, τρεις διοργανώσεις. Είναι τυχερή μέσα στην ατυχία της ότι δεν έχουμε φέτος play-off. Εάν είχαμε Σωστό. Play-off δεν υπήρχε περίπτωση. Λίτρια, δεν υπήρχε. Θα έβγαινε έκτη, ούτε καν πέμπτη. Έγινε. Θα συμμετείχε στα play-off και θα έβγαινε έκτη. Φιλιά λοιπόν, πολλά. Χαιρετώ, Κωστή. Γεια σου, το φιλιά. Καλημέρα, ναι. Γεια σας. Το προγιό του αδέρφια. Ζουμου σου λέμε, αδερφέ μου. Ζουμου σου. Σ' ακούω και εσένα είσαι... Έτσι. Ζεύει μοβέλη και τρενούτ και μόνο ενωμένοι. Και ζούμε μεγάλες στιγμές. Έχεις βιχάκι, έχεις και εσύ βιχάκι. Είμαι κι εγώ λίγο κάπως. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως όλοι αυτόν τον καιρό, κολλάμε από τα παιδιά το σχολείο, ξέρεις. Είναι... Χαμός. Σιγουράκι αυτό. Χαμός. Λοιπόν, τι να περιμένει κανείς, παιδιά, τι να περιμένει κανείς από αυτούς τους ανθρώπους εκεί κάτω που μας κυβερνάνε χρόνια, όταν έχουν κάνει σημαία κάποιους ανθρώπους που εγώ δεν λέω χάθηκαν, σκοτώθηκαν, Γρηγορόπουλος, Φίσας, σημαία κάθε χρόνο αυτά το ένα το άλλο και για τα παλικάρια που πέφτουν με τα αεροπλάνα 20 λεπτά, μία μέρα. Άστα, ούτε τι ώρα. Τι να περιμένεις από αυτούς τους ανθρώπους να ξαναδείξουν το offside, τι να σου πούνε που έχουν λυσάξει κάτω, σας λέω ότι ακούω κάτω, το πώς μιλάνε και τι λένε, το πώς
περνάνε στον Παναθηναϊκό, στο απαδό, πώς προσπαθούν να... Να καλύψουν ο ένας τον άλλον. Είδες τώρα. Η εφημερίδα του Μαρινάκη, έλεγε «Γενναίος», λέει ο Αλαφούζος, «γενναία έξοδο». Φτάσανε ο ένας τον άλλον που σκοτωνόντουσαν να λένε λόγια αγάπης, φίλε, μια γροθιά. Η συνέτερη. Εδώ φάγανε για πλάκα δύο από τη Γιουβέντους και λέγανε μεγάλη εμφάνιση, τι λέγανε οι δημοσιογράφοι, μεγάλη εμφάνιση. Μεγάλη. Και είχε τις ευκαιρίες να νικήσει. Ψυχή, λέει. Το πιο ωραίο απ' όλα που είπε ο Κυρσάβας, κυλιόντουσαν κάτω, λέει, τις Γιουβέντους, κυλιόντουσαν. τι πρέπει να σκέφτηκε ο Μπουφόν, φίλε, ο Μπουφόν τι πρέπει να σκέφτηκε, πες μου. Δεν ξέρω. Δεν γίνονται αυτά. Δεν με τίποτα, παιδιά, μην τους δίνουμε καμία σημασία, μην συνεχίζουμε ενωμένοι, παοκάρα σε όλα, βλέπετε βόλεϊ, συνεχίζουμε με τέσσερις κούπες τα τρία τελευταία χρόνια. Έτσι. Και πάμε για την τέταρτη, δεν θα τους αφήσουμε να τους περάσει. Τεράστια ομάδα, τεράστια ομάδα και μάλιστα... Ναι. Με το πιο κακαλά το πρωτάθλημα, το τελευταίο. Έτσι. Έχουμε φοβερό δίδυμο προπονητών στον πάγκο, φοβερό. Γιατί ήμουνα στο φιλικό με τη Βοηβοντίνα, δεν υπάρχουμε. Είμαστε πραγματικά πρωταθλητές και θα το ξαναδείξουμε. Και στο μπάσκετ πολύ καλή δουλειά, αφήνουμε τα παιδιά να πάρουν το δρόμο τους. Όλοι να έχουμε υγεία. Έτσι. Βασικά. Καλό Σαββατοκύριακο να επιστρέψεις με τις κορώνες σου, εύχομαι. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Διπλό. Φιλιά, φιλιά. Γεια σου, Γκόραν. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε. Πώς είστε. Καλή. Πάμε να σας εξομολογηθώ κάτι. Είμαι έτοιμος να σε ακούσω. Ήμουνα προχτές λοιπόν και στην κόλαση που με έχει βάλει ο Θεός ο καλός. Για να έχεις ζεστούλα το χειμώνα όμως, το έκανε. Ή για έτσι μαλαμπίπι που λέει ο γιος σου, τέλος πάντων. Αλλά διεξολύστε το της Ρήνα εδώ λίγο αυτή την ομάδα της καρδιάς μου. Συγκινείς. Στο λάθο στεπανωμένο. Ναι. Είχα πάει λοιπόν. Ναι. Στο καναπέ μου κάθομαι και ήταν 0-0 και λέω θα τους το πάρουμε. Πήγα στην τουαλέτα να κάνω την ανάγκη μου. Τόσο να έκανα 2,5 ώρες και μέχρι να έρθω ήταν 2-0. Έτσι. Παραμένεις πάντα γουρλής. Και ευχήθηκα στον Ολυμπιακό μας να πάρει και το πρωτάθλημα. Έτσι, έτσι. Και την Κυριακή που παίρνει μέσα στο Καραϊσκάκι να κάνει πολύ μεγάλη νύχτα. Γιατί του αξίζει αυτή η ομάδα. Έχει παίχτες. Και γιατί να το κρύψω μερά άλλωστε. Και γιατί να το κρύψω μερά άλλωστε. Γεια σου επίτιμε. Γεια. 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 Γεια σου Σίμω. Γεια. Γεια. Πάμε παρακάτω. Και δεν χωρεί καμία αφιβολία αυτό. Θα κάνω ειδικό μονόπρακτο, άμα συνεχίσει ο Κούλης αυτά που λέει. Διάλογο. Μπαμπά γιου, να το ξέρετε. Ναι! Γεια σας! Καλημέρα κύριε Κώστα! Ω, καλώς το παιδί! Άστα κύριε βρε, άστα και σκέτο! Κωστή, σκέτο! Τι κάνετε κύριε Κώστα? Κάνω διεθνή καριέρα, κάνω τα στραβά μάτια, κάνω όπως δεν βλέπω, την καρδιά μου πέτρα. Φοβερός, είστε φοβερός. Το όνομά σου... Μ' αρέσει και Λευτέρης από Νέα Ιωνία. Γεια σου ρε Λευτέρη. Τι γίνεται? Αεκτσάκι μου, χθες ήσουν 32 μέτρα offside. Εντάξει τώρα το offside κολλά. Α, έτσι. Εγώ ήμουνα μέσα σε όλο το παιχνίδι. Ο διαιτητής ήταν για τα μπάζα. Το να κάνει λάθος ήταν θέμα χρόνου. Καταρχήν δίνει κίτρινη κάρτα στο Βράνιες για χέρι και ναι, κάνει ο παίχτης της Αύστρια χέρι και δεν δίνει κίτρινη. Μάλιστα. Έχει αφήσει τα παίζουνε φάουλ γιατί είναι κάτι γομάρια αυτοί οι Αυστριακοί, παίζουνε φάουλ συνέχεια. Δεν έχει δώσει μια κίτρινη κάρτα. Τώρα το ότι θα έκανε λάθος είναι σίγουρο. Έχει κάνει 11 τελικές στο τέρμα, 23 τελικές όντως, σύνολο. Έπιασε ο τερματοφύλακας των Αυστριακών, γιατί εγώ φάσεις είδα, αυτός... δεν θέλω να σου πω ότι είδα το παιχνίδι, είδα φάσεις μόνο το πρωί. Εγώ μέσα στο γήπεδο ήμουν.
Και πώς... Έχει πιάσει τα πιάστα. Έχει πιάσει έχει τα πιάστα. Έπιασε και τις καλτσοδέτες του, να πούμε. Μέχρι και ψήρες έπιασε. Καλά, μέχρι και ένα φίλο του στα πράσα. Είχε σηκωθεί το γήπεδο να πανηγυρίσει στο τέτα-τέτ του Λιβάγια και το πιάνει με το πόδι, λες και έπαιζε χάντμπολ. Λες και το τέρμα ήταν εκεί, τέρμα χάντμπολ. Ναι, ναι, ναι. Δεν μου λες, αυτός ο Λιβάδια με τον δικό μας τον Γκάμπος, νομίζεις θα κάναν καλό δίδυμο στην Αγκρότικα. Δεν ξέρω, αλλά δεν τι να πω, δεν μπορώ να το... Ερώτηση. Γκάμπος, επειδή είσαι ζουμουσάκι και επειδή σε συμπαθούμε, εννοείσαι έξι, εντάξει, δεν έχουμε θέματα τέτοια. Λοιπόν, και είσαι ακροατής και φίλος. Θεωρείς ότι είναι οριακό το offside? Δεν ξέρω ρε παιδιά, αλλά εγώ τώρα είδα τη φάση μέσα από το γήπεδο και μου φάνηκε καθαρό το γκολ. Σου φάνηκε... Τώρα που το είδα μετά, ξέρεις, τώρα γιατί... που το είδα στα highlights... Γιατί, στα highlights γιατί το ο Λιβάγια είναι στην Κόρινθο. Γι' αυτό δεν τον είδε. Εντάξει, δεν τον είδα, αλλά... Αλλά δεν τον είδε και... Πολύ γρηγορή, η φάση πολύ γρήγορη και ο διαιτητής λογικό να κάνει λάθος. Γιατί... Όχι εσύ, συνοπαδί σου, μας κάναν φίλε το βίο αβίωτο για τη φτέρνα του Ενρίκε στον τελικό. Που εμείς βγήκαμε επειδή τα λέμε μόνοι μας. Εμείς είμαστε και τέτοια ράτσα. Εντάξει, είμαστε και τέτοια νοοτροπία. Ναι, την άλλη μέρα βγήκαμε και είπαμε ναι, ήταν ελάχιστα offside, αλλά ήταν πριν όμως έχει γίνει πέναλτι στον Κρέσπο. Έτσι. Εγώ ήμουνα στο Βόλο. Εγώ ήμουνα στο Βόλο και έχω πάρει και τον κύριο Βακάρο τηλέφωνο. Ναι. Έχω πει να το πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο. Άμα το είπε στο το έχω πει αυτό. Δηλαδή. Δεν είναι θέμα τώρα δεν για είναι, το κύπελλο. Δεν είναι, τώρα... όχι, δεν ζακωνόμαστε βεβαίως. Βεβαίως, αλίμονο. Είσαι κρυφοπαουξάκι και εσύ είσαι δικός μας, αφού σε καταλαβαίνω, αγόρι μου. Δικός μας. Εντάξει, δεν είμαι κρυφοπαουξάκι, αλλά φανερό. Ήμουν Θεσσαλονίκη φοιτητής. Αγάπησες. Εντάξει. Τι σπούδασες, αν επιτρέπετε, τι σπούδασες. Καλή. Τι σπούδασες. Όλοι μου οι φίλοι ήταν παουξίδες. Όλοι οι φίλοι. Και τώρα είναι. Εμείς είμαστε φίλοι σου. Εντάξει, τώρα έχουμε λίγο χάσει επαφές, αλλά τουλάχιστον με τον Νίκο μιλάμε ακόμα. Όταν θα έρθεις στη Θεσσαλονίκη, θα έρθεις και στο στούντιο να τα πούμε από κοντά, γιατί είσαι καθημερινός. Φιλιά πολλά! Γεια σου ρε Νέα Ιωνία! Στο γιώτη δεν τρώγαμε σουβλάκια και γύρω. Α, μάνα, έφαγε, έχεις φάει στο γιώτη γύρω, ξέρω ψημένο. Μια φορά τέλος, μόνο. Τέλος φίλε, είμαστε αδερφοποιημένοι. Παλιά κόβα τις φλέβα σου και αλλάζανε αίμα. Αν έχουμε φάει στα διπλανά τραπέζια γύρω στο γιώτη, τελείωσε φίλε, είσαι αδερφός. Τέλος, γι' αυτό σου είπα εγώ, είσαι παουξάκι. Καλημέρα! Φιλιά! Γεια σου, Νέα Ιωνία, πάμε παρακάτω. Ζουμουσί με τον Κωστή. Θα τους τουμπάρω όλους, να ξέρεις. Και το ρήμα που χρησιμοποιώ. Ζουμουσί με τον Κωστή, λέγω. Έλα, αγόρι μου, έλα. Ζουμουσί με τον Κωστή, δεν θα αλλάξουμε εκπομπή. Λοιπόν. Ζουμουσί με τον Κωστή, κάει και η φωνή. Για πες, Μένιο. Βελτιώνομαι, κάνω προπονήσεις. Μην ξεχνάμε, είναι το ΠΟΚ. Και αν κάποια στιγμή συνεταιριστήκανε μαζί μας, ήταν για να φύγει από τη μέση, αν γίνεται, που γίνεται, η ομάδα του δημοσίου, με τα λεφτά τα δικά μας. Αυτό ήτανε, αλλά αυτοί δεν αλλάζουν. Πάλι λύκος είναι και θέλουν τα δικά τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Γι' αυτό πάντοτε μιλάω προσγειωμένα και λέω, μην νομίζετε ότι είναι τόσο εύκολο να τον στημένο πρωταθλητή να τον πετάξουμε κάτω. Δεν είναι εύκολο. Τώρα, τον Ενρίκε ποιος ενέκρινε να φύγει. Και προχθές τι είπα εγώ προσωπικά. Ότι όταν φεύγει ένας παίκτης από τον ΠΑΟΚ, ας αποδεικνύει αν είναι καλός ή όχι. Αυτός δεν χρειαζόταν να φύγει. Μένιο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν χρειαζόταν να φύγει για να καταλάβουμε ότι είναι καλός ο Ενρίκε. Δεν ήταν τέτοια περίπτωση που εδώ δεν έπαιξε. Και είναι πήγε απίστευτο. Αλλού και έπαιξε. Είναι απίστευτο τα λάθη που γίνονται, Κωστή μου. Αυτό το παιδί τον βάλαμε 10 φορές σε αλλαγές και έβγαζε μάτια. Και ήταν τελικά η επιλογή να φύγει. Ένα από τα λάθη της ομάδας μας. Και το αποδεικνύει σε κάθε παιχνίδι. Και αν πήγαμε στο Έστερεσουντ να διεκδικήσουμε την πρόκριση, ήταν με τον γκολ το δικό του, εκείνο το τσαμπουκαλίστικο. Ναι. Που είναι μείον της ομάδος αυτό, γιατί με ατομικές ενέργειες προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι. Φυσικά το λεωφορείο που πήγε στο Έστερσουτ δεν απέδωσε, όπως δεν απέδωσε και το 2-0, και το 2-0 το λεωφορείο του Ολυμπιακού. Είμαι κάθετα αντίθετος, ειδικά στο Champions League και στην Ευρώπη, η κατάσταση των λεωφορείων, είτε ένα, είτε δύο, είτε τρία, είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Και ο προπονητής που δίνει τέτοιες εντολές ντροπιάζει το ποδόσφαιρο το ίδιο
και υποβαθμίζει τους ποδοσφαιριστές του και ειδικά όταν είναι ικανοί ποδοσφαιριστές. Αυτά γίνονται στα αεραστεχνικά σωματεία, εκεί που είναι αεραστέχνες όλοι και ειδικά όταν είναι υποδιέστερη ομάδα πάει και παρατάσσεται εκεί στην περιοχή, αν είναι τυχερή, τα μπορεί. Να βγάλει το 0-0. Έγινε Μένιο! Λοιπόν, σε φιλώ. Η ομάδα έχει πολλά κενά. Πιστεύω κάποια στιγμή να πάρω πολλά, πολλά δεν έχει. Πολλά δεν εμένα έχει. Εμένα θα μου επιτρέψεις, Κωστή μου, από αυτή την εκπομπή να βγαίνω και να περιμένω τους αυτοματισμούς και να μην είμαι χειροκροτητής. Αυτό έτσι κι αλλιώς. Κανένα, φυσικά. Εννοείται. Θα μου το επιτρέψεις και μου το επιτρέψεις. Τι, ευχαριστώ γι' αυτό. Τι θα σου επιτρέψω, λοιπόν, δεν είναι αυτό. Λέμε, αυτό λέμε και εμείς, Μένιο. Η ομάδα δεν παίζει ακόμα. Ο Σαββίδης κατόρθωσε να ξυλώσει την τροπή του ελληνικού ποδοσφαίρου από εκεί που τον είχαν βάλει. Το είχε τάξει, φίλε. Και το έκανε. Το ΠΟΚ όμως παραμένει και έχουμε πολύ δρόμο. Πολύ. Και θα βγει, εάν θα βγούμε πρωταθλητές, εμείς θα είναι μέσα από τη φαγωμάρα αυτονών. Έγινε, Μένιο, σε φιλό. Σε φιλό. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Επιτέλους. Τι γίνεται. Καλά, λοιπόν, μία διόρθωση να κάνω και σε εσένα και στους προηγούμενους φίλους. Ναι. Η ΕΡΤ έδειξε, αφού ο Λεωνίδης δεν πρέπει να είναι, πρέπει να είναι λίγο κόκκινος, γιατί είπε ότι έκανε το χαρτί, ο διαιτητής έδωσε την νίκη στην ΑΕΚ και το έδειξε όταν δυο μέτρα offside, offside άρα. Πάντα μιλάμε για την ΕΡΤ. Ναι. Τέλος πάντων, σας κλείσω όμως το θέμα, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει τι θα κάνει αύριο η ομάδα μας. Τι ώρα παίζουμε? 8.30. 8 βραδινό είναι. Βραδινό, ναι, ναι. Πώς η ώρα είναι, πως 4 η ώρα είναι. Ωραία, ώρα. Θα δούμε και το handball τότε. Λοιπόν, θέλει προσοχή το παιχνίδι αύριο, Κωστή μου. Μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ, το λέω συνέχεια. Βλέπετε, σας αφήνω να μιλήσει σήμερα, δεν διακόπτω καθόλου, ναι, δεν μπορώ κιόλας. Ναι, ο ΠΑΟΚ ένα διαιτητή, ναι, ο οποίος να είναι έμπειρος. Και ήρθε αυτός από πού τον στείλανε και τα λοιπά να διαιτητεύσει αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ναι. Πρέπει να έχουμε το νου μας, παιδιά. Όπως καταλαβαίνετε, να έχουμε το νου μας. Είναι πολύ, πολύ πονηρή η καιρή γενικότερα. Και φυσικά είναι πολύ νωρίς και δεν έχει κριθεί τίποτα. Είδατε μέχρι τώρα τα σμπροξήματα σε καμία περίπτωση δεν τα πήρε ο ΠΑΟΚ. Μέχρι τώρα δεν μας έχει σμπρώξει κανένας πουθενά. Ούτε θέλουμε κιόλας. Η ΑΕΚ έχει διαφορά 5 βαθμούς. Κάτσε, είναι αστείο. Είναι 5 βαθμοί. Δηλαδή ο δεύτερος που είναι. Δύο ομάδες είναι πίσω από την ΑΕΚ. Ένας ΠΑΟΚ, ένας Πανιούνιος, ένας Πανιούνιος και ένας ΠΑΟΚ. Έτσι. Αυτή η καφρίλα πότε θα σβήσει, δεν μπορώ να καταλάβω. Συνέχεια αυτό το ΠΟΚ, το ΠΟΚ, το ΠΟΚ, το ΠΟΚ. Δεν υπάρχουν τίποτα άλλο. Ο άλλος έχει καταγωθεί, πρέπει να δώσει 500.000 πόσες χρωστάει στον ποδοσφαιριστή. Θα ακολουθήσουν και άλλοι και δεν γυρίζουν να κάνουν κανένα σχόλιο και να πούν τι γίνεται. Έτσι, έτσι. Σε φιλώ, σε φιλώ. Έγινε, γεια σου Γιώργο μου. Πολύ. Θα με κολλήσεις, φέλε, την αδικήτητα. Γεια σου Γιώργο μου, γεια. Πάμε παρακάτω. Σας αφήνω σήμερα, δεν μπορώ κιόλας και δεν θέλω. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Σήμερα θα βρούμε την ευκαιρία να βλέπουμε εμείς θα μιλάμε μόνο. Γιατί τις φορές δεν μας αφήνει, δεν μιλάμε. Να πούμε και την αλήθεια. Κακό δηλαδή. Συνήθιο. Έλα, έλα. Βέβαια, από ενθουσιασμό πιο πολύ και λοιπόν, από... Παιδιά, ναι. Μην ασχολείστε άλλο με σκουπίδια. Μην ασχολείστε. Ασχοληθείτε μόνο με την ομάδα σας, τον ΠΑΟΚ. Μην ασχολείστε με κανέναν άλλον όπως δεν θέλουν αυτοί και δεν μας υπολογίζουμε. Και λένε ότι είναι συν 5 η ΑΕΚ από την κορυφή ή στην κορυφή. Ας μη μας υπολογίζουν. Εμείς δεν τους υπολογίζουμε 10 φορές. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, θα πω κάτι τώρα και να το σημειώσω αυτό. Αν ο ΠΑΟΚ βρεθεί στην κορυφή, μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα δεν θα πέσει από εκεί. Αρκεί να βρεθεί. Έτσι. Αυτό. Αυτό είναι... Αυτό το πιστεύω κι εγώ. Το πιστεύω κι εγώ. Αν μπει ο ΠΑΟΚ στην κορυφή, δεν θα ξαναπέσει. Είναι μεν νωρίς, αλλά έχω εμπιστοσύνη ότι θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Ακόμα και από αυτή την αγωνιστική, γιατί πιστεύω μπορεί να βγει. Να βγει μπροστά. Λοιπόν, δεν θα ξαναπέσει από εκεί. Ας κυνηγά να βγει άλλη. Ένα άλλο που θέλω να πω, επειδή η καιρή είναι πονηρή, ψαχτείτε μεταξύ σας ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ και δεθείτε μεταξύ σας. Μια γροθιά πρέπει να είναι ο ΠΑΟΚ.
ο κόσμος του ΠΑΟΚ για να βοηθήσει την ομάδα. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία διχόνοια μεταξύ του λαού του ΠΑΟΚ και μεταξύ του οπαδικού συστήματος του ΠΑΟΚ. Του κινήματος μάλλον, όχι του οπαδικού κινήματος του ΠΑΟΚ. Ναι. Όπως και να το πεις, ο λαός. Όλα, ακριβώς, ομάδα. Ακριβώς. Και αυτή τη φορά. Και αυτή πάντοτε, τη φορά. Και όταν, και όταν πέρσι λέγαμε... Σε αυτή τη χώρα για το ποδόσφαιρο ξεκινήσει από τον ΠΑΟΚ. Ας λένε αυτοί, δηλαδή, ο άλλος ήρθε από την Ευρώπη και μας είπε να γίνουμε ίδιοι με αυτούς. Εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε. Πρέπει να μοιάσουν εμάς όλοι. Όπως πήγαμε μέχρι τώρα και καθαρίζει σιγά σιγά... Το τοπίο... Να μην το, σχεδόν το σχεδόν λιδωρήθηκε πέρσι η κατάσταση, η δική μας. Που είπαμε δεν κατεβαίνουμε... Και από εκεί άρχισε να ξυλώνεται το πουλόβερ λίγο-λίγο. Από εκεί άρχισε να ξυλώνεται και από εκεί ξεκίνησε πάλι όλη η ιστορία. Θα πάρω μια τάκα του Αξί που βγήκε να σου πω. Τώρα για το κύπελο. Εσύ πώς κατέβηκες ρε φίλε και πήρες το κύπελο. Εντάξει, δεν είναι, δεν είναι από αυτούς. Δηλαδή, πρόσεξε. Δεν είναι από αυτούς. Άκουσέ με, επειδή αυτός είναι, επειδή αυτός είναι δικός μας ακροατής, δεν ανοίξει αυτή την κατηγορία. Έτσι, τον κατάλαβες. Εντάξει, για το κύπελο, ναι, εδώ βλέπεις τώρα τι έγινε χθες. 7 μέτρο ψέ. Τότε εγώ που είμαι μπροστά για να καθαρίσω αυτό, κατέβγες και πήρες κύπελο. Φιλιά, φιλιά, γεια σου Παναγιώτη, πάμε. Τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα, ναι. Έλα Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Έλα, καλημέρα. Αχ, αυτή η φωνούλα. Αυτή η φωνούλα σήμερα καλύτερα ακούγεται. Κάπως. Αλλά εντάξει. Πάλι βλέπω τώρα αρχίζει πάλι κλείνει η φωνή. Παιδευόμαστε να ξέρεις. Δεν είναι... Αλλά εντάξει, τι θέλετε τώρα. Δεν είναι, αυτό είναι δικό μου θέμα. Μη σας απασχολώ με τα δικά μου. Κάπου κρύωσες, κάπου είναι και η εποχή τέτοια δύσκολη. Παντού έχουμε air condition στο στούντιο, σε παρουσιάσεις, στα αυτά, στο, μέσα στα στούντιο γενικά. Δύσκολα. Λίγο να υδρώσει παραπάνω. Βέβαια. Έτσι. Τι να γι' κάνουμε. Γι' αυτό κρύωσες εσύ. Εξάλλου, επειδή κάθε μέρα είμαστε στον αέρα στην εκπομπή, κρυώνουμε στον αέρα, όπως καταλαβαίνεις. Γι' αυτό. Δύσκολα, δύσκολα, δύσκολα με air condition. Πρέπει σιγά σιγά να τα περιορίσεις. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Για πες μου, Ελένη μου, για πες μου. Ακούμε εντάξει κάθε μέρα, εννοείται αυτό. Πολύ ο ΠΑΟΚ εντάξει θα πάει καλύτερα με τόσους παίχτες και τόσο αυτά. Είμαστε όλοι ΠΑΟΚ γιατί ο ΠΑΟΚ κάτι άλλο εκπροσωπεί. Δεν είναι ούτε τα πρωταθλήματα ούτε τα κύπελα που θα έπρεπε να πάρει και 20 και τάμπλ και αυτά και εκείνα. Γι' αυτό επιλέξαμε αυτό, γι' αυτό κάναμε τα παιδιά μας ΠΑΟΚ. Γι' αυτό κάναμε τα παιδιά μας, γι' αυτό και τα παιδιά μας, τα δικά τους παιδιά ΠΑΟΚ θα τα κάνουν. Είναι πάρα πολύ απλό και δεν έχει να κάνει με τίτλους. Έτσι, είναι άλλο, το ΠΑΟΚ είναι κάτι άλλο, δεν είναι εκτός από ποδοσφαιρική ομάδα. Δεν είναι, νιώθουμε, δηλαδή εγώ τα λέω ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, νιώθω μια περηφάνεια, έτσι. Αυτό που νιώθεις, το νιώθουμε όλοι μας. Γιατί δεν είναι αυτό που είναι οι κάτω οι ομάδες, όλο με τα κέντρα των αποφάσεων, με διαιτητές, τα ξέρουμε αυτά, εντάξει. Ναι. Αυτό ακριβώς, και... αυτό ακριβώς, Ελένη μου. Έτσι, ναι. Όπως το λες. Έτσι όπως το λες. Τι κάνουν τα παιδάκια σου. Δόξα τω Θεώ. Τα αγοράκια σου. Παιδικό, μικρός, αλωνίζει. Ναι. Η Νεκταρία 8, τρίτη δημοτικού. Η Νεκταρία τρίτη δημοτικού. Τρίτη. Κανονικά. Γερά να είναι και τα παιδάκια σου. Σε ευχαριστώ Ελένη μου. Υγεία όλη να είναι. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Χαιρετίσματα έχεις και τον άντρα μου εδώ, τον Κωνσταντίνο. Γεια σου Κώστα. Γεια σου μπαμπά Βέσπα. Φιλιά. Ο μπαμπάς Βέσπα. Φιλιά, δεν ξεχνάω. Και στους γαμπρούς στο Κάρντιφ. Τα φιλιά μου. Ευχαριστώ Κωστή. Η φωνή καταραίει. Το μυαλό ακόμα δουλεύει ευτυχώς. Άμα παγώσει και το μυαλό την κάτσαμε τη βάρκα. Όχι. Γεια σου Ελένη μου. Γεια σου, Ελένη μου. Να είσαι πάντα. Να είσαι καλά, Ελένη μου. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Μεγάλες μεταγραφές έχει κάνει ο Λίμπερο. Δεν βάζω τον εαυτό μου μέσα. Ας μιλήσουν άλλοι για μένα. Δεν θέλω να. Ούτε το μήνυμα που ήρθε κάποιος είπε πέρασε αυτά, αλλά ήσουν εσύ εκεί. Γι' αυτό πέρασε. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Εδώ είμαστε. Έρχεται ένας άνθρωπος πάρα πολύ σημαντικός στο σταθμό. Δεν είναι ο δικός μου ρόλος να το πω, διότι εδώ δεν έχω τέτοιο. Πόστο, δεν είχα πουθενά τέτοιο πόστο. Οι άνθρωποι που τρέχουν νυχθημερών για το Λίμπερο, που είναι το καινούριο μας σπίτι, θα σας ανακοινώσουν σήμερα γιατί έρχονται δύο πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Εγώ θα πω δύο ΠΑΟΚ άνθρωποι στο σταθμό, με τη δική τους ιστορία, δύο διαφορετικοί, αλλά με την πολύ μεγάλη ιστορία ο καθένας από τους δύο. Και όταν ακούσετε τα ονόματα, θα καταλάβετε για ποιο λόγο το λέω. Με μεγάλη χαρά, με μεγάλη χαρά. Αύριο στη Φόρτσα θα υπάρχει και φωτογραφικό
ντοκουμέντο και από τις τρεις μεταγραφές. Βάζω και τη δική μου μέσα. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω ότι κληρώνουμε σήμερα ένα υπέροχο ξύλινο κουτί ΠΑΟΚ με ταξιοτυπία. Το οποίο έφτιαξε ο Κυρδιονής με τα χέρια του. Και ένα καταπληκτικό ρολόι από ανοξείδωτο ατσάλι με μπρασελέ. Πάρα πολύ ωραίο, κοντά στα 100 ευρώ είναι η αξία του, που μας το προσφέρει η Climart, που είναι χορηγός Φίνα, Κωνσταντίνος και ο ΣΕΣ. Τηλεφωνείτε στο 2310-917-646 στη Γραβιάς 67. Αυτά, πάμε σε διάλειμμα. Χορηγή πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, είναι η Ερβαντόλ, είναι η Εσκιάδης Υγραεριοκίνηση. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα Γιώργο Κόρο, παίξε τις πικαλαμίδες σου αγόρι μου. Παίξε πικαλα... Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Μη με ρωτάτε ποιοι έρχονται εδώ, μη με ρωτάτε. Θα σας το πούν, θα σας το πει το στρατηγικό επιτελείο. Σήμερα θα ξέρετε, σήμερα θα ξέρετε. Δύο πολύ μεγάλες μεταγραφές. Δύο πολύ μεγάλες μεταγραφές. Τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς στα παιδιά σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ειδικά στα παιδιά στο εξωτερικό. Να πω ότι ήρθαν οι φανέλες από τη Λάρνακα και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλέξη τον Ελευθεριάδη. Γαμπίπι που Βίχας και ο Πειραιάς. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά δε, έτσι μου βγαίνει αυτό, να μην το πω. Λοιπόν, ήρθαν οι φανέλες από την Κύπρο, δεν ήρθαν μόνες, δεν μπήκαν, τις έβρε το ταχυδρομείο. Ευχαριστούμε τον Αλέξη Ελευθεριάδη, τα παιδιά που πάντα μας σκέφτονται από το σύνδεσμο εκεί στην Κύπρο. Λοιπόν, και έχουν έρθει οι φανέλες. Να έρθείτε να τις παραλάβετε. Επίσης, Παύλε, έλα να πάρεις τη φανέλα που κέρδισες. Όλοι σας. Λοιπόν, Λευκοθέα, έλα να πάρεις τη φανέλα που κέρδισες. Τώρα, τα θυμάμαι έτσι τα ονόματα, γιατί τα τσέκαρα χθες. Πάμε να βγάλουμε γραμμές. Δεύτερη ώρα είναι προσφορά, είναι χορηγία της Tendas Home. Κορυφαίες τέντες, Κατουρτζίδης. 35 χρόνια εμπειρία, Κατουρτζίδης, Γιώργος και Γιάννης. Η γνήση, η αυθεντική και Καλαμαριά και Πολύχνη και Χαλκιδική. 430-011. Και όχι μόνο τέντες και ρολοκουρτίνες και αντιαναμικές ζελατίνες τώρα που κρυώνει ο καιρός. Κερδίστε ένα δωμάτιο στο μπαλκόνι σας. Καταπληκτικά πράγματα. Θα σας πω σχετικά, θα κάνουμε και νέο σποτ φυσικά. Χειμερινό εννοείται. Φυσικά λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η παντοτινός χορηγός δεύτερης ώρας. Εκπληκτικές γεύσεις. Θα γλύφετε τα κροδάχτυλά σας. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάτε και να μην γουστάρετε τα πάντα. Δεν έχει κάτι το οποίο δεν είναι νόστιμο. Δοκίμασα μια μέρα τη χαρτοπετσέτα και η χαρτοπετσέτα του είναι νόστιμη και το τραπεζομάντιλο. Ενώ δεν ξεχνάτε Μάκρον, το κατάστημα, το επίσημο κατάστημα Μάκρον στον Εύωσμο, στον Περιφερειακό, εκεί παράλληλα με τον Bypass, στην Αντώνη 376, για να ντύσετε την οικογένειά σας, τα παιδάκια σας, τις ακαδημίες σας, τις ομάδες σας. Εκπληκτική ποιότητα. Μάκρο που δίνει και την Παοκάρα φυσικά. Πάμε να μιλήσετε εσείς 2310-287-888 και μην ξεχνάτε, κληρώνουμε ένα υπέροχο ξύλινο κουτί ΠΑΟΚ φτιαγμένο από τον κύριο Διονύση, το Συντριβανίσιο, στα 84 χρόνια του έχει το κέφι, είναι το 100ο κουτί και επίσης ένα ρολόι υπέροχο προσφορά από την Climart. Πάμε στις γραμμές, καλημέρα σας! Καλημέρα Κώστα. Είμαι σε καλύτερη κατάσταση ακρίτα από ό,τι βλέπω. Ξεμπουκώνει σιγά σιγά το σύστημα. Εντάξει, σιγά σιγά. Το βρίσκουμε. Χαίρομαι, χαίρομαι πάρα πολύ. Έχουμε κάτι βιχάκια, αλλά. Έλα, αγόρακι μου, έλα, Ανδρέα, μου σε ακούω. Πάρα πολύ. Ακούω τους συνοπαδούς να μιλάνε για αυτό το μείον 5, το ναι, οποίο ναι, και εσύ σχολίασες. Λοιπόν, και επ' αυτού ήθελα να πω κάτι. Ναι. Νομίζω ότι, μόνο δεν νομίζω, είμαι σίγουρος ότι αυτό δεν το κάνουν τυχαία. Δεν σε προσπερνάνε τυχαία. Δεν αναφέρονται σε σένα. Όχι βέβαια. Όλα σε υποτιμούν. Όχι. Εγώ πιστεύω όλα έχουν στόχο, όλα έχουν σκοπό, φίλε. Δεν είναι... Αυτά είναι επιχειρήσεις ψυχολογικής προπαγάνδας. Αυτά είναι επιχειρήσεις που τα ξέρει πάρα πολύ καλά ο Τίγρης και το σύστημα του Αθηναϊκού. Αρκεί και μόνο που δεν σχολιάζουν για σένα. Και, πρόσεξε, τις προηγούμενες χρονιές λέγανε περνάμε τον ΠΑΟΚ 3 πόντους. Ναι. Προσέχισε δεύτερος. Ναι, ναι, ναι.
Ναι. Δηλαδή, γιατί υπολογίζανε. Σημείο αναφοράς τώρα είμαστε, να ξέρεις. Επειδή μου είπες ότι λοιπόν, ήσουν Αθήνα πρόσφατα. Γύρισα σήμερα το πρωί. Μπράβο. Με παίρνουν παιδιά από κάτω γιατί έχουμε πολλούς ακροατές μέσα από το διαδίκτυο και μου λένε Κωστή, στα στέκια μας, στις δουλειές μας, να ξέρεις, με εμάς ασχολούνται. Εμείς είμαστε πλέον το αντίπαλο δέος. Και για τον κίτρινο και για τον κόκκινο. Ο πράσινος και... είναι για τα τοπικά, δεν συζητάμε. Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Τρέμουνε στο άκουσμα ενός δυνατού ΠΑΟΚ. Και να σου πω και κάτι άλλο. Έτσι πως βλέπω την κατάσταση, εκτιμώ ότι ο Ολυμπιακός θα είναι πιο επικίνδυνος αντίπαλος από την ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ όντως δεν έχει πάγκο, να το πούμε έτσι. Ναι, βάθος. Δεν έχει βάθος στον πάγκο της. Ενώ ναι. Η ομάδα του δημοσίου έχει και άλλα βάθη. Έχει λύσεις. Χωρίς όμως να είναι καλά και άλλα βάθη, γιατί δεν το συζητάμε. Και άλλα βάθη, αλλά χωρίς όμως ο Ολυμπιακός. Δεν ψόφισε. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Πάντα έχει ρίζες, φίλε. Πάντα έχει ρίζες. Και εν πάση περιπτώσει. Και εν πάση περιπτώσει, μια ομάδα που όταν η Γιουβέντους αναγκάζεται να κυλιστούν οι παίχτες της για να γλιτώσουν το διασυρμό, έτσι την υπολογίζεις. Εντάξει. Πέραν από αυτό. Άρα γι' αυτό θα το γράψουμε όμως. Αυτό θα το γράψουμε. Αλλά τι να γράψεις τώρα για αυτό. Δεν είναι ασχολήσει. Το θέμα είναι να είμαστε εμείς δυνατοί. Το θέμα είναι να είμαστε εμείς δυνατοί. Αυτό. Εμείς τι κάνουμε. Και φορμαριστεί η ομάδα. Δηλαδή τώρα είσαι δεύτερος, ας πούμε, σε απόσταση αναπνοής, με ομάδα που ακόμα δεν έχει βρεθεί μεταξύ της, έτσι. Και φαντάσου τι θα γίνει όταν στρώσουμε. Ας πούμε, όταν θα στρώσουμε δεν θα έχουμε έτσι. Τα πανωτά τα ροδέσια. Αυτό περιμένουμε. Οπότε δεν φοβάμαστε. Εμείς είμαστε το κλειδί. Αυτό. Τι κάνουμε εμείς. Ο δικός μας ΠΑΟΚ είναι το κλειδί, Κωστή. Αυτό. Έγινε. Τα μείον 5 και αυτά εγώ τα κόβερεσέ. Δεν μας νοιάζουν, φίλε. Αυτά είναι θερμοκρασίες για ψυγείο. Να είσαι πάντα καλά. Φιλιά, γεια σου Ανδρέα μου. Γεια σου Ανδρέα μου, να είσαι πάντα καλά και να στέλνεις τέτοια κείμενα στο zoomusu.gr. Ο Ανδρέας, ο Ακρίτας με το ψευδώνυμο. Ο άνθρωπος έχει γράψει υπέροχα πράγματα και τα διαβάζετε και τα διαβάζουμε και στον αέρα. Καλημέρα σας! Έλα ρε Κωστάκη. Καλώς το παιδί! Καλημέρα γουρμικό. Τι φτιάνεις εσύ φίλε, έχεις καμιά αμφιβολία? Όχι, μια χαρά. Για πες. Κάτσε λίγο. Σήμερα καλύτερα, ναι. Σήμερα είσαι πολύ καλά. Κάναμε εισπνεώμενα, φίλε. Κάτι... Μόνο με κάνεις τον Παβαρότη. Κάτι σκόνες, γιατί κάτι τέτοιο. Θα ξαναπιάσω ο λαιμός πάλι. Θα τον πιάσω κι εγώ. Τώρα Παρασκευή. Ναι. Τελειώνουμε σουκού. Καμιά φορά πηγαίνουμε στον ΠΑΟΚ. Δύο φορές, μία φορά να φωνάξω. Ξέρω εγώ, πιάνουμε λαιμός. Ακούω μερικούς. Αου, γιατί ρε γάμο το. Γιατί δεν παθαίνουν τίποτα αυτοί. Ας τα να πάνε. Έλατε. Ένα μυστήριο πράγμα. Είναι μερικοί τσιρίζουν, φωνάζουν, κάνουν, ράνουν, τίποτα. Μία φορά να πούμε τίποτα, ξέρουμε να ξεφύγουμε, τελείως. Στο σπίτι για τσάι είμαστε. Λοιπόν, το μάτς Κωστάκη είναι αύριο πολύ δύσκολο. Το λέω συνέχεια, μια εβδομάδα φωνάζω. Τα λέμε όλοι, φυσικά και η ομάδα το ξέρει, δεν υπάρχει. Γιατί είναι και ιδιαίτερο μάτς και πρέπει οι παίχτες να αντιπαρατάξουν τη δύναμη πολύ. Φυσικά. Δύναμη. Φυσικά. Αυτό το μάτς έτσι πιστεύω. Εντάξει, δεν θέλει και πολύ τέχνη. Θα δούμε, τι να πω. Αύριο θα πάρω την εφημερίδα να δω τις μεταγραφές σας. Θα χαρώ πολύ. Και την παίρνω πάντα, όλο κάθε Σάββατο. Είναι πολύ καλή. Να δούμε τα καινούργια παιδιά εκεί πέρα. Θέλουμε παουξάκια εδώ πέρα, πολλά. Φυσικά, αυτό θα γίνει. Εγώ δεν γράφω στη Φόρτσα, επειδή είπες η εφημερίδα σας. Δεν γράφω, αλλά... Εγώ την παίρνω και μήνες. Είναι άνθρωποι μέσα που τους υπεραγαπώ, τους υπερεκτιμώ, που έχουμε συνεργαστεί χρόνια και που συνυπάρχουμε και στο ραδιόφωνο και σε άλλες δουλειές. Και ξέρω βασικά το πρώτο και το σημαντικότερο, ότι ζουν και αναπνέουν για τον ΠΑΟΚ. Αυτό. Καλά, ναι, αφού τα ξέρουμε. Ένας και ένας. Έτσι, ναι. Αυτό λέω για τη Φόρτσα που με ρώτησαν τις προάλλες. Εγώ την παίρνω, παιδιά, την εφημερίδα γιατί μου αρέσει. Δηλαδή, ήρθε να καλύψει το κενό που είχαν αφήσει τα Σπορ του Βορρά για μια εφημερίδα έτσι, που εμένα δεν με ενδιαφέρει. Με όλα τα τμήματα μέσα. Εμένα δεν με νοιάζει να διαβάσω για τον Ολυμπιακό. Ναι. Δεν με νοιάζει να διαβάσω. Ξέραμε, ρε παιδί μου, για τα παιδιά τους αρχιβαρίστες. Μας φέρνουν χρυσά μετάλλια. Ακριβώς. Ποδηλασίες, ξέρω εγώ, αυτό με ενδιαφέρει. Δεν τα ξέραμε αυτά. Αυτό με ενδιαφέρει. Και δεν θα είχα κανένα θέμα να πω ότι ξέρεις κάτι. Φίλοι μου μεν, αλλά δεν μου αρέσει αυτό που έχουν κάνει. Το έχω πει στο παρελθόν και παρεξηγήθηκαν κάποιοι. Δεν έχω θέμα, το ξέρουν. Το ξέρουν και αυτοί που με αγαπάνε. Ότι δεν έχει. Ναι. Είμαι ευθύς, δεν έχει. Ό,τι λοιπόν, σκέφτομαι, το λέω.
Και καλά αυτά κάνεις. Γι' αυτό σ' ακούμε, ρε φίλε. Αν δεν θα ακούγαμε άλλα πράγματα. Αυτό, φίλε, περιέχει πολλούς κινδύνους. Δεν περνάω τίποτα από φίλτρο. Πολλές φορές έχουμε τσακωθεί με ανθρώπους και με φίλους. Αφού ξέρετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μου πούν πες αυτό ή πες εκείνο, ή δεν υπάρχει περίπτωση να επηρεαστώ από κανένα και πουθενά. Τέλος, φίλε, έχω μια τρέλα. Το κράτσε αυτό. Τέλος. Με τον τρελό μην μπλέκεις. Είναι αυτό που είπες. Εγώ με τους ακροατές θέλω να είμαι φίλος. Όχι... Τέλος, φίλε. Να σου πω κάτι. Πάντα με συμβούλευαν οι διευθυντές. Μη δένεσαι, μη δίνεσαι. Μέχρι ένα σημείο. Μετά που πέρασαν τα χρόνια και κατάλαβαν ότι δεν αλλάζει, το έχω πληρώσει. Και μαχαιριές, και μαχαιριές πολλές φορές από ανθρώπους που τους έχεις ευεργετήσει, που τους βοήθησες με δουλειές, που τους έκανες γνωστούς, που μπαίναν στο καφενείο και δεν τους ήξερε κανένας και μπαίναν μετά και λέγανε «Είμαι ο τάδε που βγαίνω εκεί». Εγώ δεν λέω ότι έχω ανακαλύψει την πενικυλίνη. Έτσι. Αλλά δεν μπορείς, φίλε, είναι ο χαρακτήρας. Τέλος, δεν αλλάζουμε. Εμείς έτσι είμαστε. Είναι καλά. Να είναι καλά. Λοιπόν, Κωστάκη, επειδή έχεις δουλευέντε το Σωτήρι εκεί πέρα, θα πω κάτι άλλο εκτός τώρα. Κάνε παραγγελιά, λοιπόν. Κάνε παραγγελιά, δώσε τώρα. Λοιπόν, Σωτηράκη, ναι, ακούς. Σήμερα αρχίζει ο σύλλογός μας, ο Σύλλογος Δράσεων και Πολιτισμού Χαλάστρα, αρχίζουμε, έχουμε έναρξη σεζόν. Αγόρι μου. Έχουμε... κάνε παραγγελιά τραγούδι τώρα. Έχουμε και τέτοιο καγιασμό. Μπράβο. Επειδή είσαι λεβέντης, Καρδάση, βάλτε ένα λεβέντη, έτσι δύο γύρες έχει να τα ακούσουμε. Τι θέλεις, ζήτα. Έχετε πολλούς ακροατές, Κωστή, έχεις πολλούς ακροατές, πολλά ζουμουσάκια. Το ξέρω, αδερφέ μου, το ξέρω. Τώρα εγώ δόξα είμαι το μυστήριο τρένο που παίρνω τηλέφωνο, δεν πειράζει, άλλη τρέφω δεν παίρνω. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν. Εκεί στους συλλόγους. Βάλε χάλκινα, βάλε χάλκινα. Βάλε ό,τι θέλεις, ένα μακεδονίτικο να γουστάρουμε. Άντε αδερφέ μου, σε φιλώ. Καλό Σαββατοκύριακο, να σε γερός. Να σε γερός. Να σε γερός. Καμαρώνω νεκταρία παραδοσιακούς χορούς. Στείλτε τα παιδιά σας να είναι δεμένα με την παράδοση. Να είναι δεμένα, να μαθαίνουν ωραία πράγματα. Αυτό είναι Ελλάδα. Έτσι, άσχετα που κάποιοι πήραν τα σύμβολα και τα κάναν δικά τους. Ναι, αγόρι μου. Ναι, γεια σας. Καλώς το παιδί. Έλα, βάλε ένα... Μα να βρέξει και να αναβληθεί στην αυλία του Σοκράτη Μάλαμα. Ένα λεβέντικο βάλε, βάλε ένα ταλίκι. Άρχισε δύο βόλτες. Πιστεύω ότι χθες πρέπει να έπεσες από τα σύννεφα από μεγάλο ύψος, με τραύματα σημαντικά, που σου είπα για τη συναυλία Μάλαμα. Καλά, εσύ δεν περιμένω ότι θα το θυμάσαι, το έχει πει καν σε αφήσα πραγματικά αυτά. Δηλαδή, μην ξέρετε, θα περνούσε και έρχεται, ποιος είναι αυτός μια κιθάρα. Δύο παράκι πες παλικάρι, τέλος πάντων. Να πω το εξής, ότι μ' αρέσουμε πάρα πολύ. Παίρνουμε και λέμε τι πρέπει να προσέξουν οι παίκτες, γιατί κάποιες δεν ξέρουμε. Σε θέλα Λουτσέσκου, ακούς τώρα, πρόσεχε το ματ, πρόσεχε τι πάνε, πρόσεχε Λουτσέσκου. Εντάξει, ο κόσμος, κοίταξε, καταρχήν ακούνε και οι παίκτες, θέλω να σου πω, και οι φίλοι και συγγενείς των παίκτων, και ό,τι βγαίνει στα ραδιόφωνα, όπως τα αρνητικά όταν βγαίνουν, έτσι εισπράττουν μέσα εισαγωγικά και την άβρα και την επιθυμία και τη λαχτάρα και την επισήμανση που κάνει ο παδός, που κάνει ο ακροατής, έτσι δηλαδή. Αύριο στην συνέντευξη που να βγει το σκραφεί, yes, we play very good, Zoomo, so you know. Yes, ξέρεις, κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. We live great moments, and, κάτσε, χειρότερη προφορά, χειρότερη. And we heard the radio, and... Μάλαμε είσαι ο set, we have to play, play, be careful, be hard, play, and we play. Now, we have to... Όποιοι δεν ήρθαν, θεωρείται στην καρσίνο το φύ, από ό,τι χάσανε βασιά, το set, να πω ότι εκείνη η πρώτη που πήρε, που ρώτησε το όνομά της, σαν την Κορινθίου στα νέα της, περίμενε ένα απόλυγο. Θα είμαστε πάλι Κυριακή, Κυριακή θα είμαστε στο καζίνο, μαζί με Νίκο Τζατζαρά, και με Χρήστο Ραγκάτσι, και φυσικά με Κώστα Κωνσταντίνη, που ήδη το παιδί είναι εκεί και είναι μόνιμος, για να κάνουμε Κυριακάτικο Αθλητική Κυριακή, να δούμε μάτς μαζί στη γιγαντοοθόνη, το ένα από τα δύο κορίτσια, το οποίο ανεβαίνει στη σκηνή να κάνει τις κληρώσεις, κρύβει κάτω από το στενό φανελάκι της φτερά. Δεν μπορεί, είναι άγγελος. Και δεν εννοώ εμένα, Μαλαμίση. Δεν εννοώ... Δεν εννοώ εμένα, να ξέρεις, δεν εννοώ εμένα, Μαλαμίσια. Πραγματικά, και... μία κουκλάρα η Ιωάννα. Πόσο χρόνο είσαι, μανάρι ναι, μου, μπράβο, λέω. Ιωάννα, μπράβο, πόσο χρόνο είσαι, μανάρι μου, 20. Δηλαδή, όχι δεν είδε τον Πάπριτσα να κάνει την κεφαλιά ψαράκι. Μιλάμε από τότε, βάλε άλλα 20 να πω. Δηλαδή, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Χρονολογία, δηλαδή έτος γέννης για να είναι 20 χρονών. Έχουμε 2017, γεννήθηκε πότε?
το 97, φίλε, μας δουλεύετε. Είχαμε απολυθεί και από φαντάρι. Κούκλα όμως. Πολύ, πολύ. Τέλος πάντων, λοιπόν, και να πω και κάτι τελευταίο. Χαίρομαι να μιλάμε για ποδόσφαιρο, Μαλαμίση. Αυτή είναι η χαρά του ραδιοφώνου. Θα πω και κάτι τελευταίο. Μια μεταγραφή που, αν θέλετε, ρε παιδί μου, σαν σταθμός, να την έχετε στα υπόψη σας. Είναι μια εκπομπή που νομίζω ότι πολλοί κόσμος του ΠΑΟΚ έχει δεθεί μαζί της. Μιλάω για τα παιδιά της βαριάς φανέλας και έλεγα, αν θέλει ο σταθμός, ας κοιτάξει την... τη νύχτα, ρε παιδί μου, να βάλει μια τέτοια εκπομπή. Το πετάγω σαν ιδέα, άμα θέλετε, παιδί, σκεφτείτε το. Δεν ξέρω τι επαφές έχουν κάνει. Τα παιδιά τα ξέρω και τα αγαπώ, δεν υπάρχει θέμα. Έτσι. Αλλά δεν γνωρίζω τώρα τι. Πάντως δεν είναι μέσα αυτές τις δύο που ανέφερα νωρίτερα, τις μεταγραφές. Κρίμα, πάντως θα ήταν πολύ καλή μεταγραφή. Και δεν σημαίνει ότι και οι δύο που έρχονται από το προηγούμενο ραδιόφωνο. Επίσης. Τέλος πάντων. Λέω. Και μια μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, να σου πω, που ήδη κλείνεται και το καλοκαίρι, που είναι ήδη κλεισμένη και νομίζω ότι θα πάρει τη θέση ενός άλλου παίχτη. Περμενίκε, Κωστή Περμενίκε, θέση του ΜΑΚ. Αυτό ήθελα να πω. Θα την πάει. Φιλιά πολλά, φιλιά. 21 ρε πες λέει, 20 απαγορεύεται ρε Ιωάννα. 20 γιατί, 20 απαγορεύεται. Τι 20, 18 και πάνω δεν είναι. Όχι. 21 λοιπόν, Χρύσανδος, αδερφός και φίλος, έσπευσε αμέσως. Άντε να πείτε και τις μεταγραφές σήμερα. Δεν κρατιέμαι εδώ πέρα, με έχουν βομβαρδίσει, αδερφέ μου, με έχουν βομβαρδίσει. Δύο μεταγραφές, μεγατόνω. Δεν θέλω να διαβάσω τα μηνυματάκια. Δεν είναι σωστό, δεν είναι ωραίο. Έτσι τώρα. Οι χρωματικότητες χτίζονται με ανθρώπους. Όταν οι άνθρωποι φεύγουν και πάνε αλλού, δεν υπάρχουν πλέον οι ίδιες χρωματικότητες. Δηλαδή, τι θέλεις να σου εξηγήσω, Γιάννη μου, και δεν καταλαβαίνεις. Σε ευχαριστώ για αυτό που λες. Με τιμά και όλα τα υπόλοιπα μηνύματα και στο inbox και στο κινητό και παντού, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν υπάρχει. Έτσι, πάμε παρακάτω. Εδώ είναι το σπίτι μας τώρα. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Τελευταία γραμμή, η οποία χραπ της έχει κόψει το κεφάλι ο Σωτήρης. Σωτήρη. Ακρογωνία είναι αλήθεια. Αέναε. Ανιδιοτελή. Ανυπόστατε. Μπορεί να πεις διάφορα με αλφα και περνάνε και αυτά στον τούκο. Λέγε, 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 λέγε. Θέλω δύο νούμερα. Ένα από το ένα. Τι. Όχι ρε, φεύγω εγώ ρε. Δεν έχει εδώ. Τι μου κάνεις γυάλιμα, δεν μου είπες έξω. Θα φύγω ρε, δεν είναι. Προσποίηση, κάνουμε πρόβα για την έξοδο. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω ότι κληρώνουμε σήμερα δύο υπέροχα δώρα. Ένα ξύλινο κουτί ΠΑΟΚ με ταξιοτυπία επάνω. Υπέροχο. Δεν φεύγω, βρε. Χαβαλέ κάνουμε. Κάνω πρόβες για μετά. Δύο δώρα. Το ένα υπέροχο ρολόι με μπρασελέ και ανοξείδωτο ατσάλι από την Κλιμάρτ. Και επίσης ένα ξύλινο κουτί με ταξιοτυπία ΠΑΟΚ. Υπέροχο από αυτά που έφτιαξε ο κύριος Διονύσης. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τι όργανο παίζεις στην ορχήστρα? Παίζω τσκουτσιέρα. Εσύ τι όργανο παίζεις? Εγώ παίζω πλατανόφυλλο. Αυτή είναι η βερσιόν, φίλε. Η δική μας, χωρίς λόγια, χαλή. Ναι. Μανώλης Ευστρατιάδης, να μην το πω. Αγόρι μου, εδώ είμαστε. Και πες, πάμε στις γραμμές. Και πες, πάμε στις γραμμές. 2310-287-888. Εδώ είμαστε, κληρώνουμε δύο υπέροχα δώρα. Ένα ξύλινο κουτί ΠΑΟΚ, καταπληκτικό, φτιαγμένο από τον παλιό επιλοποιό, το φίλο μας τον κύριο Διονύση. Και βέβαια μην ξεχνάτε και τη ρολογάρα από την Κλιμάρτ που έχουμε για να κληρώσουμε σε ένα τεταρτάκι από τώρα. Ένα καταπληκτικό ρολόι αξίας σχεδόν 100 ευρώ. Για τις μεταγραφές που ρωτάτε, οι καθήλυνα αρμόδιοι θα σας ενημερώσουν. Εγώ απλά δημιουργώ την... κάνω το ναι, ξέρεις, έχω να σας πω, αλλά δεν θα σας πω. Είμαι το promotion και τα λοιπά. Είμαι το promotion. Εντάξει. Τρεις με σένα, τρεις με μένα. Ναι. Τρεις με μένα.
Όχι, όχι. Δεν θα έχει σε αυτό το σημείο που λες, δεν είναι, όχι. Δεν είναι αυτός. Αυτό έλειπε τώρα, δεν είναι. Τι γίνεται, ρε, τι γίνεται. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Μην ξεχνάτε, εσείς που κερδίσατε τις φανέλες από την Κύπρο, από τα αδέρφια μας στην Κύπρο, να έρθετε να τις παραλάβετε. Εσείς που κερδίσατε τις φανέλες από το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Ανόβερου, από το κλαπ Ανόβερου, να πάτε να τις πάρετε από το Ρετού στη Λαμπράκη 105, από την Αγγελικούλα μας. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Να ξέρετε, έχεις βαβαρέζικη μουσική, έτοιμη. Έχεις, πάμε λίγο να κάνω κάτι που θέλω. Bayern FM, επόμενη μέρα, μετά το Κλαρίνο από την Paris Saint-Germain, μετά το 3-0. Ναι, Έλεν Φίλεν. Αλλά παιδιά, συγγνώμη που... Συγγνώμη για αυτά που θα πω, αλλά είμαι αγανακτισμένος. Μετά αυτά που είδα από χθες το βράδυ, Ιταλέ, τον Πούλο, Ιταλέ, Αντζελότη, Καγκελότη, πώς σε λένε. Δεν αντέχω άλλο, παιδιά, με συγχωρείτε για το ύφος. Αλλά πραγματικά βγάλαμε να πούμε αρρώστια με αυτόν. Συ με τη χωρίστρα, συ ατσαλάκωτε με το μαλλί Playmobil, που ήρθες να μας κάνεις τον καμπόσο. The Mac, Ιταλός, και έτσι, τα κουστούμια σου, παλιονομεγκλατούρα. Εδώ είναι μπάγκερ, ρε. Ξέρεις που ήρθες. Ρουμενίκη είχα, ρε. Μπράιντερ είχα. Μπικεμπάουρ είχα, ρε. Κάτι. Κάτι. Ποιους προπόνησες, βρε, τίποτα. Που σε κάνανε κολυμπηθρόξυλο, ρε. Χαρτοκοπτική μανίνα σε έκανε, ρε, ο Νεϊμάρ. Ποιος Νεϊμάρ, μα. Ποιος Νεϊμάρ. Που τσακώνεται με τον Ταβάνι, ποιος θα βαρέσει το πέναλτι. Τα γατάκια αυτά. Και πήγες και έφεγες τρίμπαλο, ρε. Απ' τους Κοπτοραπτούδες, απ' Παρίσι. Απ' τους Γαλιδούλες, ρε. Να φύγεις, ρε, το πουλο, πρόεδρε. Διόχτωνα. Συγγνώμη, μικρή παρατήρηση, σημείωση συντάκτη, παραγωγού, δημοσιογράφου. Το διόχτωνα, μία λέξη. Πώς λέμε Daytona, πώς λέμε Bandana, πώς λέμε, δεν ξέρω εγώ, πώς λέμε Φακλάνα, μία λέξη. Το διόχτωνα. Πρόεδρε, άκουσέ μας, πρόεδρε, με αυτό δεν πάμε πουθενά. Θα μας περάσει και το Αμβούργο, θα μας περάσει και η Ντόρτμουντ. Εδώ είναι Μπάγκερ, ρε, γιατί, Αντζελότη, Ιταλιάνε, Ιταλιάνε. Μακαρονά, εδώ τρώμε λουκάνικα, ρε, και γιατί δεν πήγες στο Οκτώμπερφεστ, ρε, κουφάλα, γιατί δεν πήγες. Πολεμάς το λαό της Μπάγκερ, τον Πούλο, παλιό μαθούτ. Συγγνώμη, φίλε, πρέπει να σε κλείσω. Ξέφυγες. Παιδιά, ξέρω ότι είναι δύσκολη ημέρα για τους οπαδούς Μπάγκερν, αλλά κρατήστε ένα επιπέδεν. Κρατήστε ένα επιπέδεν. Παρακάλεν. Μπείτε ρε χάρινε. Γεια στο σύγχρο, δεν πρέπει μες ο μαγκάσμος. Ρε τον Αντζελότη. Αυτό έγινε αποκλειστικό, ήταν, το μεταφέραμε σε αποκλειστικότητα, βγάλαμε και αράχνη. Είναι ο διάλογος στο Bayern FM. Ανοίγουμε και πάλι γραμμές 2310-287-888. Το είχα τάξει αυτό. 287-888. Καλημέρα Κωστή, περαστικά σου και μην κάνεις γαργάρες. Θα κάνουν οι Ολυμπιακοί. Πάρα πολύ ωραία. Γεια σου Χαράλα Μπεδουλάμη. Γεια σου Βουτζινά Ευάγγελε. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Γεια σου Παρουσίτη Κωνσταντίνε. Γεια σου Κορπελίδη Ανανία. Ρολογάλα, καλημέρα Μπουμπουκάκι. Καλημέρα Μπουμπουκάκι, φίλε. Πώς το βλέπεις? Μπουμπουκάκι. Λες να πρέπει να ανησυχώ? Δεν νομίζω. Κληρώσεις μου σου λέμε, γεια σου 424 και δεν μιλάω για στρατιωτικό νοσοκομείο. Γεια σου Κώστο Βλεγιάννη. Καλημέρα φίλε μου, να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο Στέλιο, το Λιάτσα που είναι παλικαράκι και σε ακούει. Γεια σου Στέλιο. Καλημέρα Κωθάκι. Σου μου σου λέμε, δώσε κουτί Κυρδιονύση και ρολόι και δεν περνάνε οι ώρες να δούμε Παοκάρα. Γεια σου Σωτήρη, Τατού, Πάοκ εκδρομές και ποταπά. Αδερφέ μου, αδερφέ μου. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε όμως Γιάννη στη διάθεση κάθε μέρα. Ναι, εννοείται παιδιά. Καλημέρα Κωστή. Ήξερα ότι έπαιρνε τα τραπεζομάντιλα και έκανε πουκάμισα, αλλά ότι τα δοκίμαζε κιόλα δεν το περίμενα. Ένα μήνυμα αγάπη από τον Κώστα που με έχει απαθανατήσει τρώγοντα με την οικογένεια παλιά. Κρακ, φίλε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Έχω ακροατέ έξω οι οποίοι είναι, φίλε,
Μόνιμα σε γρήγορση. Γεια σου Κωστάκη μου. Γεια σου Παναγιώτη Κρεμπίδα. Καλημέρα σε όλους στον Call of Sight της ΑΕ Καβαβά. Από σχεδόν όλα τα μημεία της Αθήνας. Τότε... Κάπου εδώ μας εγκαταλείπει η φωνητική χορδή, έχει βγει αλλαγή, σηκώθηκε η πινακίδα μας. Το ότι σχεδόν παραπατούσαν οι παίχτες το είδε κανείς Δεκέμβρη, είδα, αλλά πιο νωρίς βλέπω να σκάνε τα άλογα. Δεν πειράζει, εμείς όλοι, ΑΕΚ είμαστε, χιχιχι, καλή συνέχεια σε όλους, γεια σου Παναγιώτη. Η ΑΕΚ δεν θα τα αντέξει μετά το Δεκέμβρη, το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς παιδιά. Αρχής γενομένης από αύριο. Πρώτα-πρώτα να πάρουμε διπλό στη Λάρισα. Γιατί εγώ λέω ότι η ΑΕΚ δεν θα κερδίσει την Τρίπολη. Λιτού τι του ρουμ του, μου λέει η άλλη στο τηλέφωνο. Ταμ, ταμ, ταρά, ταμ. Από το αγώ. Με απέλησαν. Πού να ξέρω εγώ ότι ήθελε δύο τσάι στο δωμάτιο 2. Είναι παλιό και πολύ ωραίο. Γεια σου, Κανάρι. Του τι του ρουμ του. Και όλο λέει ταμ, ταραμ, τα, ταμ, ταμ. Πώ δεν είπε, τι πιντάει, τι πιντάει, τι πιντάει. Πάω παρακάτω, καλημέρα. Θα σου σκίσω τα πέταλα, λέει ο φίλος στη φίλη. Μπορείς να γίνεις λίγο πιο ρομαντικός. Θα σου σκίσω τα ροδοπέταλα. Αμέσως αλλάζει, ρε παιδί μου. Ο άλλος έχασε βαλίτσα με Τζιάν. Πήρε 800 ευρώ. Την έχασα εγώ με Ryanair. Μου πάτησαν δύο τόσο στο κηλικείο. Εντάξει, μας είπαν. Τι γίνεται. Λοιπόν, θες να δούμε, λέει, καμιά ταινία. Ποια? Τα σαγόνια του Καργαρία. Τι υπόθεση έχει? Είναι η ιστορία ενός αλόγου που θέλει να γίνει τραγουδιστής. Ενέρα φίλε, δηλαδή. Λοιπόν, πάω χοντρός. Θέλω ένα κραγιό να φουσκώνει τα χείλη. Αυτό της Max λέει 25 ευρώ. Κάτι πιο φθηνό, αυτό εδώ 15 ευρώ. Κάτι πιο φθηνό, σπόρια με αλάτι 2 ευρώ. Σπόρια με αλάτι, άσκοπο τελείως. Το ξαναδιαβάζω. Πάω χόντος, που είπα πάω χοντρός. Άρχισε να μειώνεται και η όραση. Πάω χόντος. Γεια σας, θέλω ένα κραγιό να φουσκώνει τα χείλη. Αυτό της Max 25 ευρώ. Κάτι πιο φθηνό, αυτό εδώ 15 ευρώ. Κάτι πιο φθηνό, σπόρια με αλάτι 2 ευρώ. Τώρα το πω σωστά. Αν δεν έχεις, φύγει από γήπεδο. Και η πλάτη σου από τα σπόρια να είναι υδροηλεκτρικός χάρτης Μολδαβίας. Και να μένουν πάνω για πολλή ώρα. Πηγαίνει σπίτι και σου λένε: έχει κάτι σπόρια. Τα αρχικά γράφουν πίσω. Τι ωραίο που είμαι. Έτσι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, μία φιλική συμβουλή προς φίλους τραγουδιστές που προσπαθούν να αλλάξουν ρεπερτόριο. Αφού πάμε στις γραμμές, γιατί τις αφήσαμε. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Ελά. Ήρθα. Φύγαινε ρε. Φύγαινε, Αντζελότη, Βαφακούλο ρε. Του πουλώ ρε, Βαφακούλο ρε. Εγώ περιμένω να πει στα γερμανικά τελείω, να μην καταλάβει κανείς τίποτα. Ναι, ρε, εντάξει, πρέπει να, το σκέτς πρέπει να έχει νόημα. Έτσι. Όχι, ρε, το άσα μιλάς μια Αγγλία. Και βέκρε! Και βέκρε! Νιμπτενπούλ! Νιμπτενπούλ! Wir haben eine Krankheit rausgemacht! Βγάλαμε αρρώστια! Α, το οποίο θα τα καταλάβουμε κι εμείς πριν μα. Του καμιόλε! Παλιό χαρακτήρα. Κανάλια, που είναι ο Αντώνης. Κανάλια. Πού είσαι ρε κανάλια, σε χάσαμε. Ανάτε, το κορυφαίο, τον κορυφαίο χαρακτηρισμό τον λέει ο Κώστας Πλυντήριο, φίλε. Παλιοχαρακτήρες, παλιοποιότητες. Θαμώνες της Μικόνου, ρε φίλε. Ρε παλιοποιότητα, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό. Παλιοποιότητα. Δηλαδή, du schlecht Qualität. Του schlecht Qualität. You bad quality, ρε. Ρε bad quality. The pool take the pool, ρε. Αν το ξαναπείτε τόσο γερμανικά, θα ανέβει η φαρικίτιδα. Αγόρι μου. Δύο τέτοια ακόμα. Δύο τέτοια ακόμα και τελειώσαμε. Λοιπόν, ένα πράγμα που αγαπάω, φίλε, στο γήπεδο. Ναι. Εντάξει, δεν πάμε για την παουκάρα μας. Είναι αυτά τα κοσμητικά που ακούς, τα απίθανα. Έχεις φτιάξει και τις βρίσκες. Αλλά ακούς κάτι, ξέρω, κουβλάχο δήμαρ και κάτι. Τα ναι, γάρα, ναι, ναι, αυτά είναι τα πιο ωραία. Ρε. Τα πιο ωραία. Άσα να πάνε. Τι κάνουμε, πώς είμαστε. Προχωράμε, αδερφέ. Περιμένουμε το αυριανό μάτς. Πολύ σημαντικό να κάνουμε νίκη. Να μην στεναχωρήσουμε. Προχωράμε, είμαστε κολλημένοι. Εντάξει, κολλημένοι είμαστε έτσι κι αλλιώς με τον Πάο. Καλά λέμε τώρα. Στην κίνηση εννοώ. Α, στην κίνηση. Εντάξει, φίλε, είναι ευκαιρία για γνωριμίες με τα διπλανά αυτοκίνητα.
Είμαστε ακόμα, είμαι δύο λεπτά μιλάω περίπου μαζί σου και ακόμα δεν έχω βρει πελάτη, ρε φίλε, τι κάτω πήρα, τζάμπα. Κοίταξε, δεν αναγνωρίζει, δεν αναγνωρίζει τη φωνή ο αισθητήρας που υπάρχει που έχω βάλει. Ε, βέβαια ρε φίλε τώρα, δεν είναι, περισσότερο είμαι Amanda Lear και Lemmy από Motorhead. Θα ξαναπάρεις φίλε, λυπάμαι, δεν αναγνωρίζει τη φωνή, τη φωνητική κλίση του πελάτη. Και λίγο έτσι σοβαρά τώρα, δεν βλέπω για μένα πού μπορεί να χάσει η ομάδα μου, φίλε. Δεν επιτρέπεται να χάσει πουθενά. Σαν τώρα Λάρισα, μπεις μέσα, βάλει δυο γκολάκια και τελειώσει. Ναι, αλλά σου θυμίζω ότι εύκολο, δεν υπάρχει, το ίδιο πράγμα δεν λέγαμε και στη Λιβαδιά. Όχι. Και δεν στον Απόλλωνα. Έτσι. Το ίδιο πράγμα. Στη Λιβαδιά δεν βλέπω. Κανονικά αυτή τη στιγμή πρέπει να έχεις ένα βαθμό πάνω. Τουλάχιστον. Ναι, τουλάχιστον. Τι εννοώ, θα έπρεπε να χάσεις τη Λιβαδιά με την εμφάνιση που είχες, αλλά να έχεις κερδίσει τον Απόλλωνα. Τον Απόλλωνα. Όχι ότι στον Απόλλωνα να παίξαμε την μπαλάρα, αλλά λέμε τώρα. Ναι, αλλά είχε τα δοκάρια σου, είχε τις φάσεις σου. Δεν διαφωνώ. Κερδίες, θα μπορούσε να κερδίσεις. Με δύο σοπαλίες θα είχε μία ήττα και μία νίκη, θα είχε ένα βαθμό πάνω. Και αν βγάλει και δύο βαθμούς από την ΑΕΚ, να πούμε, που τη συντρόξανε με το πέναλτι που το παραδέχτηκε μέχρι ο Βάτσιος, θα ήσουν πρώτος. Κατάλαβες. Μικρή λεπτομέρεια. Όχι, και ο Ολυμπιακός που πήρε το πέναλτι το ανύπαρκτο. Αλλά και η ΑΕΚ που πήρε φίλε το με την μασχάλη και τα λοιπά, δεν υπάρχει, εντάξει. Μπαίνεις, έχεις το υλικό. Έξω από την περιοχή πόσο 3 μέτρα ήταν με τη Λαμία. Πάρετε, ναι, κανονίστε να πάρετε τα ματσάκια όλα, εντάξει. Εγώ το χρέος μου σαν μπαοξάκι να πούμε το κάνω συνέχεια, βλέπω την ομάδα μου, πηγαίνω. Αυτό μα φίλε. Μα το κάνα μπεχταρά μας να πούμε τον εμψυχώνω, είδα τις φουράλες του Μαλεζά. Λέω παλεκάρι μου, άντε πάρτε το πιστεύετε. Μακάρι, λέει, πιστέψτε το, λέει, πάρτε το, λέω, το δικό μας είναι να έτσι, πούμε. Έτσι. Κώστα μου, ξέρεις τι έτσι... Απλά ήταν Έλληνας, γι' αυτό του τάπα. Του τάπα όμως τα αγγλικά, γιατί συνήθεια. Εγώ βρήκα το Mac εχθές. Όχι χθες, προχθές. Άκουσα που το είπες. Στην Αριστοτέλους. Και πάω, λέω, 2-3 κουβεντούλες, πάντα το κάνω. Παίζει ρόλο, παιδιά. Δηλαδή, ο άλλος, όταν βρεθείς έξω, δεν μιλάμε τώρα στις κακές στιγμές, ναι. σε τέτοιες ουδέτερες στιγμές. Το να του πεις σε πιστεύουμε, σε ευχαριστούμε που ήρθες εδώ και δεν πήγες αλλού. Δείξε τον καλό σου εαυτό. Απελευθερώσου από το άγχος και δείξε και λίγο άμα μπορείς. Εντάξει, αυτά. Εγκαταλείπω παιδιά, δεν λοιπόν, τέλος. Λοιπόν, για να δω πόσο medium είσαι. Για πριν από λίγο περνούσα το περιφερειακό ρε παιδί μου, ναι. Και είχατε από πίσω με ένα θηρίο, ένα τσιπάκι γρήγορα και τρέχοντας. Κάνω στην άκρη, λέω ποιος ήταν αυτός ο γρήγορος στο θηρίο, το αγρίμι που έρχεται να πούμε. Ναι. Ποιος να ήτανε και ποιος γνωστός ήτανε, ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Έτρεχε να προλάβει την προπόνηση, το πιάνω power να πούμε. Ο Αντελίνο Βιερίνια. Και άμε λέει. Όχι. Όχι. Έχω και θηρίο, δεύτερη. Αυτός δεν είναι θηρίο. Αυτός είναι καλό παιδί. Είναι θηρίο ποδοσφαιρικά. Αυτός είναι θηρίο και στην πάτα τον βλέπεις δηλαδή. Ο Βαρέλα μήπως. Ο Καντουρί. Α, ναι, δεν ήξερα, ναι, τζιπ έχει. Είναι καλός, αγρίμινε, αγρίμινε. Μάλιστα. Άντε παιχτούρες μου, φιλιά. Άντε πάρτε το, άντε, τα επιστέψτε το, άντε. Φιλιά, τέλος παιδιά, όπως βλέπετε. Πώς λέει το τραγούδι, είχα μια αγάπη. Ε, βήχα μια αγάπη. Τώρα τα δύο νουμεράκια που κάναμε πρόβα πριν. Πάμε. Ωχ, Παναγία μου! Δεν φεύγει κανένας. Έρχεται Τρόικα και Τσόρμπα και Τσαλτίδης και Ασλαμάς. Απολαυστικοί διάλογοι. Δεν γράφουν τίποτα στο χαρτί. Αυτό που βλέπετε και μάλλον που ακούτε μέσα στο στούντιο γίνεται και έξω. Μεγάλο πανηγύρι. Τρέλα. Εμείς θα τα πούμε και την Κυριακή στο καζίνο. Ελάτε το βράδυ στο Ρίτζεσι. Εκεί θα είμαστε με Κώστα, με Νίκο Τζατζαρά και με Χρήστο Ραγκάτσι. Παρέα, να δούμε τα ματσάκια μας, θα σας πούμε σχετικώς και μένετε σήμερα συντονισμένοι, θα ακούσετε για τις μεταγραφές, τις νέες μεγάλες μεταγραφές που έκανε ο Λίμπερο 107,4. Περήφανα, όμορφα, με σχέδιο, με στρατηγική, με αξιοπρέπεια, χωρίς κραυγές, χωρίς αλλαλαγμούς, όμορφα και ωραία. Όπως ήρθαμε και εμείς εδώ, όμορφα και ωραία, με πολύ αγάπη, πολύ αγάπη. Λοιπόν, Μαέστρο, ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 57 για να δώσουμε το κουτί, το 13, και ένα να δώσουμε τη ρολογάρα, το 22, το 28, το 28,
Το 28. Χορηγή δεύτερη ώρα είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Γαρμάκιο. Εννοείται να τρώει μάνα και στο παιδί να μην δίνει. Να πατάει τον όρκο αιώνια αποχή από το κρέα ο Θιβετιανό Μοναχό. Επίση φυσικά Τέντα Home, ό,τι θέλετε σε Τέντα, 35 χρόνια. Κατουρτζίδη, Γιώργο και Γιάννη, μπαμπά και γιο. Μοναδική ποιότητα και ρολοκουρτίνε και αντιανεμικέ ζελατίνε τώρα που άρχισαν οι βροχέ και τα σουξουμούξου, θα σα πούμε σχετικά. Και βέβαια Μάκρον, το κατάστημα στον περιφερειακό, εκεί που βρίσκεται ό,τι θέλετε για να δείτε την ομάδα σα, τι ακαδημίε σα, τα παιδάκια σα, τον εαυτό σα με τα καλύτερα ρούχα και καλύτερε τιμέ. Φυσικά από τον Γιάννη και τον Ζαφύρη. Λοιπόν, ο Βασιλάκη Χρήστο σε 5.32. 5.32. Βασιλάκη Χρήστο είναι ο τυχερό που κερδίζει το κουτί νούμερο 100. Του κύριου Διονύση και τον ευχαριστούμε. Το συντριβανίσιο, ο Διονύσης Κροκοριάδης. Παλιός επιλοποιός. Το ρολόι πηγαίνει στον 6977-117 στο Σωτήρι Παοκάρα. Δώσε ρολόι, εκδρομές, πάω και εκδρομές και ποταπά. Κερδίζεις το ρολόι, αδερφέ μου, και δεν περνάνε οι ώρες να δούμε Παοκάρα. Εσείς είστε οι τυχεροί της ημέρας. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Μην ξεχνάτε ότι έρχεται η Τρόικα. Θα τα πούμε εμείς τη Δευτέρα. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Διπλό στη Λάρισα και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Bye, 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 bye.